5 αυτά τα τηλέφωνα για να μπουν στον αέρα. Λοιπόν, θα μάθει εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μου τώρα, έχουμε τόσα και τόσα να συζητήσουμε. Έχουμε εκλογές στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα οι λαθρομετανάστες συνεχίζονται και γίνεται χαμός εκεί. Θέλω να τους μονιμοποιήσουν κάπου 2 εκατομμύρια άτομα. Να τους δώσουν κάρτες εργασίας, να τους δώσουν δωρεάν σπίτια και τέτοια πράγματα. Άγγελε, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Mm. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τη Συρία και το Ιράκ δεν μπορούν να μην τους προσφέρουν άσυλο, διότι αυτό προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες περί εμπολέμων, ναι, καταστάσεων. Εδώ στα Σκόπια κλείσανε τα σύνορα, στην Αλβανία κατέβηκε ιταλικός στρατός και προστατεύει τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα. Πρόσεξε που η Αλβανία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όμως η Ιταλία έστειλε στρατό στην Αλβανία. Να μην πέραν από την Αλβανία, η Βουλγαρία το ίδιο πράγμα, τα Σκόπια το ίδιο πράγμα, δηλαδή έχουν κλείσει τα σύνορα της Ελλάδας. Δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτον. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αυτά τα κράτη για να δώσει, να μην φύγουν οι λαθρομετανάστες και να πάνε στην Ευρώπη. Τους θέλουν όλους να τους πάνε να μείνουν στην Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν μια μικρή χώρα να μείνουν εκεί πέρα τόσα εκατομμύρια λαθρομετανάστες? Άγγελε, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να δεχθεί ή θα δεχθεί περισσότερους από 20-25 χιλιάδες τροποντινά, είτε πολιτικούς φυγάδες, είτε άτομα τα οποία ζητάνε προστασία. Ναι. Όταν είναι μια οικογένεια με 3 παιδάκια και ξέρεις ότι το σπίτι τους το βομβαρδίζουν καθημερινά, είναι επόμενο αυτοί να ζητήσουν καταφύγιο. Και θα, μα αυτοί ήταν παλιά, όπως γνωρίζεις, παλιά ήταν για 2 χρόνια στην Τουρκία και μένανε. Η Τουρκία άνοιξε τα σύνορά της και τους έστειλε στην Ελλάδα να τους ξεμπερδέψει από εκεί. Ναι, αλλά η Τουρκία έχει υπογράψει μια σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση της έδωσε 6 δισεκατομμύρια και υποχρεούται να τους κρατήσει πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καθόλου καλές εντυπώσεις από την παραμονή τους στην Τουρκία και δεν θέλουν να πάνε πίσω, διότι οι Τούρκοι τους συμπεριφέρθηκαν απέσια. Θέλω όμως εδώ να σου πω ότι και η αιτία του προβλήματος αυτού, του κύματος της μετανάστευσης, είναι η Τουρκία, διότι η Τουρκία ήταν εκείνη που έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μπάρακ Ομπάμα να ανοίξει το μέτωπο με τη Συρία για να πετάξουν τον πρόεδρο της Συρίας, ο οποίος δεν έκαμνε κέφι στους Τούρκους. Ναι, so, έχεις εδώ δίκιο. Αυτό είναι ένα πολύ πολύπλευρο θέμα, το οποίο δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ούτε την Ελλάδα ούτε τους Ευρωπαίους. Όλοι φταίνε, και οι Ευρωπαίοι φταίνε και η Αμερική φταίει και η Τουρκία φταίει. Οι άνθρωποι αυτοί είναι θύματα μιας πολιτικής εσχρής, όπως είναι και όλοι οι πόλεμοι φυσικά. Μιας αρρωστημένης πολιτικής. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς το είχαμε πει αυτό το πράγμα πάρα πολλά χρόνια πίσω, αν θυμάσαι, ότι η Χέλερη Κλίντον είναι αυτή η υπουργός εξωτερικών και δημιούργησε να φάνε και να κάνουν το λεγόμενο μπλόκο της Τουρκίας, να προστατεύει εκεί τις αραβικές χώρες με αρχηγό την Τουρκία. Απότυχε, φάγανε τον Καντάφη χωρίς λόγο, μπήκανε στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι εξυπνήσανε και πετάξανε αυτούς τους λεγόμενους μουσουλμάνους έξω από την Αίγυπτο. Επαναφέρανε τη χώρα τους στο παλιό το σύστημα. Έτσι έχουν χάσει. Έχουν χάσει τώρα αυτοί τον πόλεμο και προσπαθούν τώρα με τη Συρία να βάζουν οι Τούρκοι τα γκαζάκια, να σκοτώνουν τάχα άτομα δικά τους, και λένε ο Αιγύπτιος ή μάλλον ο Σύριος πρόεδρος θα κάνει αυτά. Να μπει η Αμερική μέσα, η Αμερική δεν μπήκε μέσα. Τέλος πάντων, γίνανε μαλλιά κουβάρια όλοι τους. Τι να σου πω δηλαδή. Συμφωνώ, κοίτα να δεις, εκ του μη όντως, ναι, όπως θα λέγαμε, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Εκείνο το οποίο φωνάζαμε εδώ και 10 χρόνια ήταν ότι αναμένουμε να γίνουν σοβαρές ανακατατάξεις στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα εγνώριζε συγκεκριμένα το 1998
Είχα γράψει και στην Ελλάδα, είχα στείλει μια σχετική έκθεση, στο οποίο τους έλεγα ότι γύρω μέχρι το 2025 θα υπάρξουν σοβαρές ανακατατάξεις και θα υπάρξει μεγάλο μεταναστευτικό κύμα. Δηλαδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχα, ήταν τα Ηνωμένα Έθνη υπελόγιζαν ότι ένας αριθμός περίπου 150 εκατομμύρια ανθρώπων θα βρισκόταν στον δρόμο της μετανάστευσης. Πολλοί από αυτούς, κυρίως από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ήταν επόμενο ότι θα πηγαίνανε μέσω Ελλάδας, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή η Ελλάδα βρισκόταν κοντά στην Τουρκία, ναι, και ήταν η πρώτη χώρα η οποία ήταν η είσοδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άπαξ και η Ελλάδα ήταν απόλυτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα, Άγγελε, είναι ότι όπως πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτά τα πράγματα, εάν, δεν ξέρω αν κάποιος διάθεσε 3 λεπτά για να διαβάσει εκείνα που είχα στείλει εγώ και είχα χαλάσει ώρες για να τα γράψω και χάλασε και χρήματα για να τους τα στείλω συστημένα για να μην τα πάρουν και τα πετάξουν. Αμφιβάλλω λοιπόν αν κάποιος κάθισε και τα διάβασε αυτά ή και αν τα διάβασε, αν έδωσε κάποια σημασία σε αυτά τα πράγματα. Για να καταλάβεις την νοοτροπία του Έλληνα, οι φωτιές του 2007 τους είχα ειδοποιήσει το 2005 ότι γινότανε σοβαρός προγραμματισμός για να κάψουν την Ολυμπία. Ναι. Και αυτό το είπα ο ίδιος μου προσωπικά, πέραν του ότι το έγραψα στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας. Πήγα ο ίδιος μου στην Όταβα, στην πρωτεύουσα του Καναδά, στην πρεσβεία της Ελλάδας και το είπα στον πρέσβη, στον επιτετραμένο της ελληνικής πρεσβείας, ναι, και στον διευθυντή του γραφείου τύπου της ελληνικής πρεσβείας και τους το είπα και είπα σας παρακαλώ πάρα πολύ, λάβετε τα μέτρα σας, όχι μόνο μην γίνουμε ρεζίλοι, διότι θα το, εάν κατορθώσουν και βάλουν φωτιά θα τρίβουν τα χέρια τους και θα γελάν, αλλά μην τυχόν χαθούν και ζωές, διότι οι άνθρωποι αυτοί. Και τι σου είπανε αυτοί? Με είπανε λοιπόν, με διαβεβαίωσαν εκείνη την ημέρα και ο πρέσβης και ο επιτετραμένος, ο οποίος ήταν από την Ήπειρο, δεν θυμάμαι το όνομά του, και ο διευθυντής του γραφείου, διότι αυτά γίνα, και μάλιστα είχα μαζί μου και τον Δημήτρη τον Σούδα εκείνη την ημέρα, ο οποίος ήταν ο Δημήτρης ο Σούδας ήταν ο διευθυντής του γραφείου επικοινωνίας του, εκείνη την εποχή ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Χάρπερ, αργότερα έγινε ο πρωθυπουργός του Καναδά μετά ένα χρόνο και ήμασταν, ναι, εκεί και τους τα είπα και μου είπαν θα το κάνουν και μετά από εκεί όμως, ύστερα από ένα χρόνο βγήκαν οι φωτιές οι οποίες κάψαν την Αθήνα και κόντεψαν να κάψουν και την Ολυμπία, δηλαδή κάψαν ορισμένα μέρη της Ολυμπίας. Γιατί όμως θέλαν να τα κάψουν, Θωμά? Γιατί θέλαν να τα κάψουν, για ποιο γιατί λόγο? Γιατί θέλαν να τραβήξουν την προσοχή της κοινής γνώμης δήθεν στην απέτησή τους να αναγνωριστεί το κράτος του στα Σκόπια, δηλαδή ως Μακεδονία. Και επειδή η Ελλάδα δεν δεχότανε, το κάνανε αυτό το πράγμα. Θέλω όμως να σου πω το εξής. Οι ελληνικές αρχές το εγνώριζαν και δεν λάβανε κανένα μέτρο. Όταν λοιπόν αγανακτισμένος πήρα τηλέφωνο τον πρέσβη μετά την επόμενη μέρα που γίνανε οι πυρκαγιές, πήρα τηλέφωνο τον πρέσβη και, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, για να τον βρίσω, ξέρεις τι μου είπε? Εγώ, μου λέει, πήρα τηλέφωνο και τους είπα στην Αθήνα και μου είπαν να μην το γράψω. Καλά, τι θα πει σου είπαν να μην το γράψεις? Μου είπανε, λέει, είναι αρκεί που μας το είπες προφορικά, δεν χρειάζεται να είναι γραπτός. Δηλαδή οι άνθρωποι πιστεύω ότι μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στην ελληνική κρατική μηχανή υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι είναι σαν ποταριστές, είναι πεμπτοφαλαγγίτες. Είναι κατάσκοποι. Απαγόρευσαν στον πρέσβη να στείλει εγγράφος ένα σοβαρό μήνυμα, μόνο και μόνο επειδή φοβόντουσαν μην τυχόν γίνει αυτό το οποίο τους είπε ο πρέσβης και χάσουν οι ίδιοι την θέση τους. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Όταν έγιναν οι πυρκαγιές, την πρώτη μέρα που βγήκαν οι πυρκαγιές, πήρα τηλέφωνο τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο. Και τι σου είπε? Δεν θέλω να πω όνομα. Και του λέω, καλά δεν ντρέπεστε λίγο ρε? Δεν, κανένα σας δεν έχει φιλότιμο. Σας κρατάει ο ελληνικός λαός μέσα σε... Δεν μένετε σε σπίτια, μένετε σε παλάτια με 6 και 7 και 10 χιλιάδες ενίκιο το μήνα, ναι. Που εάν δεν είχατε αυτή τη θέση, αμφιβάλλω αν θα ζούσατε και σε ένα δωμάτιο. Και σας κρατάει ας πούμε μέσα σε ανάκτορα και στερείται ο Έλληνας το ψωμί του και το γάλα του, και τα παιδιά του στερούνται το γάλα τους για να έχετε εσείς τα πάντα. Καλά δεν ντρέπεστε? Και παίρνει λοιπόν, μου λέει, άφησε το και θα δω τι θα κάνουμε. Παίρνει μετά μισή ώρα και μου λέει, θα σου δώσω ένα τηλέφωνο ενός δικού μου ανθρώπου, δηλαδή ενός συναδέλφου μου, για να τα πείτε αυτά τα πράγματα. Του λέω, ποιος είναι ο συνάδελφός σου, δεν μπορώ να μιλάω πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Και μου λέει, είναι ο συνάδελφός μου ο οποίος είναι διευθυντής στο γραφείο της Υπουργού Εξωτερικών, δηλαδή ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών. Υπουργός Εξωτερικών την εποχή εκείνη ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο, μάλλον του λέω, όχι να με πάρει εκείνος τηλέφωνο, με παίρνει τηλέφωνο κάποιος τύπος, μου είπε το όνομά του, πρέσβη Στάδε. Του λέω, ναι κύριε πρέσβη. Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε, λέει, δεν το είχαμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Λέω, ότι θα πει δεν το είχατε υπόψη σας? Το είπα και στον πρέσβη σας, το είπα και στον επιτετραμένο σας, το είπα και στον, είχαν εδώ πέρα η Τουρκία 80 εκατομμύρια κόσμο, στον Καναδά δεν έχει γραφείο τύπου. Η Ελλάδα με τα 8 εκατομμύρια έχει γραφείο τύπου και δεν ξέρω τι κάνει, δηλαδή. Αυτός που κάθεται στο γραφείο τύπου, έχουν μια κυρία εκεί μέσα η οποία δεν την βλέπω να κάνει και τίποτα. Απλώς παίρνει το μισθό της και περνάει όμορφα. Λοιπόν, και του λέω λοιπόν ότι εγώ αυτό θα βγω και θα το γράψω αμέσως στις πατρίδες. Και μου λέει, μην τυχόν και το γράψεις. Του λέω, εγώ θα το γράψω και εσύ να μου στερήσεις την ηθαγένεια, διότι είστε προδότες, θα λάβουμε, μου λέει, αμέσως τα μέτρα μας, αλλά δεν πρέπει να γραφεί. Του λέω, για ποιο λόγο δεν πρέπει να γραφεί? Γιατί, λέει, αν διαβάσουν αυτά που θα γράψεις, αυτοί που βάλαν τις φωτιές θα φύγουν, ενώ όλοι τώρα μπορούμε να τους πιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, του λέω, αυτοί που βάλαν τις φωτιές ήδη έχουν φύγει. Ήδη έχουν, δεν καθίσουν εκεί πέρα. Ηλίθιοι να καθίσουν για να τους πιάσετε, ναι, ναι, αφού ναι. Δεν κάνετε τίποτα. Εκείνη τη φορά χαθήκανε και 6 άτομα. Σκοτώθηκαν, καήκανε 6 κατάλαβα. Άτομα κάτω. Με λίγα λόγια, Θωμά, τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές αυτά. Με παίρνει τηλέφωνο η κυρία Μπακογιάννη, η οποία και αυτή μου λέει, μην γράψετε τίποτα. Και της λέω, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, με κάθε σεβασμό, θα μου επιτρέψετε, εγώ θα γράψω και εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Θέλετε να μου στερήσετε την ηθαγένεια, στερήστε την. Αλλά πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός ότι κανείς σας δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντά του, ενδιαφέρεστε μόνο για τα δικά σας τα συμφέροντα. Ορκίζουμε ότι έγινε αυτή η στοιχομηθεία και την άλλη μέρα βγήκαν οι πατρίδες και έγραψα ολόκληρη το τι ακριβώς συνέβη. Το θυμάμαι. Τηλέφωνα, το τι κάναμε. Το είχα διαβάσει, το θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε, Θωμά, εδώ πέρα στις ΗΠΑ. Ξέρεις, έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο. Για πρώτη φορά εδώ βλέπουμε τα δύο κόμματα, και το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό, έχουν πλέον διχαστεί. Μπήκανε δύο τύποι, τους λέω τύπους δηλαδή για αυτούς, οι οποίοι η συμπεριφορά τους για το κατεστημένο είναι κάπως αντίθετη. Είναι κάτι το οποίο από πλευράς του Δημοκρατικού Κόμματος
Η Χίλαρη Κλίντον είναι με το κατεστημένο, με τις απάτες, με τις κομπίνες, με τους πολέμους, με τα πάντα τα οποία έχει κάνει, και γι' αυτό είναι και φυλακή σήμερα. Γιατί αν ήταν κανένας σωστός άνθρωπος, αυτή η γυναίκα θα έπρεπε σήμερα να είναι φυλακή και να απολογηθεί για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε προπατώς στα ορθόδοξα παιδιά που τους κόψαν τα κεφάλια οι Άσεις, η οποία είναι ένα τεκνό, ας πούμε, η Άσεις δημιουργήθηκε από την Χίλαρη Κλίντον και την Τουρκία. Και γυμναζόταν η Άσεις στην Τουρκία, τα γνωρίζεις πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Αντίπαλός της είναι ο Σάντερς, ο οποίος είναι Αμερικανοεβραίος και ο οποίος πάντα βάζει πολλά την Αμερική, τους έχει τρίξει τα δόντια και το κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος δεν τον θέλουν. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει καλά αυτός. Το κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος έχει δώσει τους περισσότερους ψήφους στη Χίλαρη Κλίντον και οπωσδήποτε το κατεστημένο θέλει τη Χίλαρη Κλίντον να είναι η επόμενη πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μπήκε ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, το γνωρίζεις πολύ καλά, ο οποίος είναι ένας μεγάλος εκατομμυριούχος, ο οποίος δεν έχει ανάγκη τους Εβραίους, δεν έχει ανάγκη τα λόμπις, δεν έχει ανάγκη τα κανάλια τα οποία είναι εβραϊκής ιδιοκτησίας, όλη την Αμερική, όπως CNN, ABC, ABC, CBS, CNN και Fox. Λοιπόν, δεν τους έχει ανάγκη, τους το είπε ξεκάθαρο ότι εγώ δεν θα σας πάρω τα λεφτά σας, ούτε θέλω να δώσω τα δικά σας τα λεφτά, εσείς οι λομπίστες από φαρμακευτικές εταιρείες, από μεγάλα corporations και από εβραϊκά corporations, όπως και το corporation, το λόμπι των Εβραίων, για να χρηματοδοτούν κάθε χρόνο ή κάθε μήνα με το χρόνο δισεκατομμύρια δολάρια το Ισραήλ. Το οποίο τα λεφτά αυτά είναι πεταμένα και είναι λεφτά του Αμερικανικού λαού. Έχει γίνει ένα χαμός μέσα στο Δημοκρατικό, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Όλοι μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τους έχει πιάσει η συφορά. Δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν τον Τραμπ. Ο Τραμπ τους κοπανάει συνεχώς και ακόμα δεν έχει ανοίξει το στόμα του. Αλλά όπως βλέπεις μέχρι στιγμής, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Πες μου σε παρακαλώ, ποιες είναι οι απόψεις σου, οι δικές σου σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Κοίτα, Άγγελε, από την ιστορία στις αρχές του 19ου αιώνα, γύρω στα τέλη του 1800, στο 1900 υπήρχε στην Ουκρανία, ήταν η Ουκρανική πόλεμη, στην Ουκρανία υπήρχε ένας ηγέτης Ουκρανός των Τατάρων, ο Ταράς Μπούλμπα. Ήταν γνωστό το όνομά του, ας πούμε, διότι ήταν πολύ σκληρός πολεμιστής και δεν είχε αφήσει τίποτα ορθίο, είχε καταλάβει το σύμπαν. Πολεμούσε εναντίον της Τουρκίας, μεγάλος, ήταν πολύ σκληρός πολεμιστής. Λοιπόν, ο Ταράς Μπούλμπα ήταν τελείως άτομο το οποίο ήταν μεν καλός πολεμιστής, αλλά δεν ήταν διπλωμάτης. Και λέγεται στην ιστορία ότι γράφοντας μία φορά, όταν ένας Ευρωπαίος ηγέτης τον είπε ότι του έκανε παράπονο, ότι είναι πολύ, δεν έχει καμία αυτή στη γλώσσα του, δεν σέβεται τίποτα απολύτως με αυτά που κάνει, ο Ταράς Μπούλμπα του απάντησε με το δικό του το γράμμα και αφού του είπε εκείνα που ήθελε να του πει, στο τέλος του έλεγε «και τώρα σου επιτρέπω να μου φιλήσεις τον κόλο». Αυτό είναι αποδεδειγμένο, δηλαδή από την ιστορία. Απλώς θέλω να σου δείξω, να τονίσω ότι όταν δεν υπάρχει διπλωματικότητα στις σχέσεις μεταξύ των λαών και των ηγετών, είναι επόμενο να γίνονται πόλεμοι. Τώρα ο Τραμπ για οποιοδήποτε λόγο είναι δισεκατομμυριούχος, είναι μεγάλη, πρώτα απ' όλα έχει τον αέρα του ανθρώπου που δεν υπολογίζει κανέναν. Ναι. Και το καταλαβαίνω αυτό, διότι έχει δισεκατομμύρια, παίζει στα χέρια του οτιδήποτε θέλει, δεν υπολογίζει τίποτα απολύτως και επομένως έχει τη δική του πολιτική. Αλλά το ερώτημα είναι ικανός ένας άνθρωπος, επειδή είναι δισεκατομμυριούχος, να είναι και πρόεδρος μιας μεγάλης υπερδύναμης? Και σε ρωτώ, Θωμά,
Εάν θυμάσαι τον Ρόλαντ Ρίγκαν, ήταν ηθοποιός. Ναι. Τον ίδιο πόλεμο του κάνανε και αυτού του ανθρώπου όταν έγινε πρόεδρος της Αμερικής, αν θυμάσαι. Το ίδιο πράγμα αντιμετώπισε, τον λέγανε, τον κοροϊδεύανε, ένας ηθοποιός, ένας καϊμπόης, που ξέρει αυτός από πολιτική της Αμερικής. Και όμως αναδείχθηκε να είναι ο καλύτερος πρόεδρος τα τελευταία 50 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο οποίος ξεπλήρωσε την Αμερική, έφερε την οικονομία της στο ακέραιον, εκεί που πρέπει να είναι η οικονομία της Αμερικής. Έκανε πολλά πράγματα στην Αμερική και ήταν με καλή εποχή. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα, διαφορετικές οι συνθήκες. Ναι. Την εποχή του Ρόναλντ Ρέγκαν ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν το ίδιο στην, ήταν νομίζω ο Μπέρναρντ, μου διαφεύγει το όνομά του, ο Γερμανός καγκελάριος. Ναι. Και από την άλλη μεριά βρεθήκανε σε μία περίοδος που η Σοβιετική Ένωση, η Μακαρίτσα, την εποχή εκείνη δεν ήταν καθόλου σε καλά επίπεδα, δηλαδή είχε αρχίσει και έπεφτε, έδειχνε ότι πεθαίνει καθημερινά. Είχε πάρει το κατήφορο, με λίγα λόγια. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, γίνανε καταστάσεις, εκμεταλλεύτηκαν καταστάσεις αρκετές και κατόρθωσε ο κύριος Ρίγκαν με το επιτελείο του, κατόρθωσε από εκεί μέσα να ξεπεράσει καταστάσεις πολλές, να αυξήσει. Πρώτα απ' όλα ο Ρίγκαν χρησιμοποίησε μια προστατευτική πολιτική στο εμπόριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διατηρούσε δασμούς για ό,τι εμπόρευμα ερχόταν στην Αμερική και κατόρθωνε και πάντα έστελνε στα διάφορα τα αμερικανικά προϊόντα έξω στην αγορά. Το αμερικανικό δολάριο βρισκόταν σε μεγάλη ακμή, δύναμη, ενώ οι χώρες γύρω του όλες υπέφεραν και το κύριο νόμισμα στις διεθνείς συναλλαγές ήταν το αμερικανικό δολάριο. Τώρα όμως σήμερα έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Είναι το αντίθετο. Και αυτό γιατί της πολιτικής του Κλίντον, μπορεί να πούμε, που έφτιαξε τον ναύτα, της πολιτικής του Κλίντον να δώσει την ευκαιρία και τις άδειες στους Αμερικανούς επιχειρηματίες να πάρουν τα δισεκατομμύρια δολαρίων από την Αμερική και να πάνε στην Κίνα, να πάνε στην Ταϊλάνδη, να πάνε στη Γερμανία, να πάνε στο Μεξικό και σε άλλα κράτη. Τι έγινε, έφερε την Αμερική μετά από 20 χρόνια σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ τι λέει? Θα επαναφέρω πάλι το ρολόι πίσω. Στους δείχνεις εκεί που πρέπει να είμαστε. Εκεί που το αμερικανικό όνειρο, εκεί που θα πρέπει η Αμερική να είναι. Η Αμερική τώρα με τον Μπάρακ, με τον Ομπάμα, είναι very weak. Ούτε ο στρατός ακούγεται, ούτε η αεροπορία, τίποτα. Βεβαίως έχουν κάνει πολέμους, 5 πολέμους μέχρι τώρα ο Ομπάμα, αλλά δεν στέλνει στρατό. Είναι χειρότερο. Καλύτερα στέλναμε στρατό, που λέει ο λόγος, και να είμαστε υπερήφανοι, παρά αυτά τα οποία δημιουργήσανε με τη Χίλαρη Κλίντον. Δηλαδή τώρα κουβεντιάζει, θα γίνουν αυτές οι καταστροφές στην Ευρώπη, σε λίγο θα αρχίσουν στην Αμερική και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και δεν υπάρχει πλέον η ασφάλεια του πολίτη με τους μουσουλμάνους. Αυτοί οι λεγόμενοι λομπίστες έχουν πάρει στα χέρια τους το νόμισμα της Αμερικής, έχουν πάρει τον Αμερικανό πολίτη, τους εκμεταλλεύονται και εδώ η Αμερική είναι σαν δούλοι πλέον. Δεν είναι οι Αμερικανοί που ήταν παλιά, που έφευγε το καλοκαιράκι για 3 μέρες με διακοπές και κατέβαινε τα αυτοκίνητά του με τα RV εδώ, χρησιμοποιούσε, σπατάλαγε χρήμα. Αυτά πλέον τελειώσανε. Δεν υπάρχουν. Οι λεγόμενοι εβραϊκές τράπεζες, ενώ οι εβραϊκές τράπεζες υπό εβραϊκής κατοχής τράπεζες στις ΗΠΑ, πήραν τα δολάρια και τα δισεκατομμύρια από τις ΗΠΑ, τα πήγαν στην Ευρώπη, τα πήγαν στην Ιρλανδία, τα ξέρεις πολύ καλά, απάνω. Λοιπόν, η Αμερική δεν έχει. Φέραν την κρίση με το real estate. Φέραν την κρίση ώστε ο Αμερικανός που δούλευε τόσα χρόνια σε μια εταιρεία ή σε επιχειρήσεις του και έβγαλε 2, 3, 4 εκατομμύρια στην τράπεζα, να μην του δίνει η τράπεζα πλέον τόκους όπως έδινε παλιά. Και οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν με τους τόκους και πηγαίναν έξω να κάνουν ταξίδια με τα λεφτά με τους τόκους. Τώρα όλα αυτά έχουν τελειώσει για τα τελευταία 8 χρόνια περίπου. Και ο λόγος γιατί, διότι το σύστημα το οποίο διοικεί τον πλανήτη σήμερα, και δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα έχει αρχίσει στην Αμερική πρωτού αρχίζει στην Ελλάδα.
Απλούστα στην Αμερική δεν έχει φανεί, δεν έχει εμφανιστεί τόσο πολύ τρελό να είναι, διότι έχει τον κόσμο, έχει τον πληθυσμό και καλύπτεται όσο να είναι. Στην Ελλάδα είναι μικρή η χώρα αυτή και ένα κούνημα τραντάχθηκε η Ελλάδα. Και φάνηκε το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος και οι κομπίνες οι οποίες παίξανε οι πολιτικοί όλοι τους μαζί με τους διεθνιστές ή τις παγκοσμιοποιήσεις, όπως το πούμε, και τα λοιπά, τους τραπεζίτες. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Ο Καναδάς αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχει φανεί στον Καναδά ακόμα. Θα φανεί και εκεί όπου να είναι. Διότι έχει λίγο πληθυσμό. Έχει πολύ πληθυσμό. Ο Τραμπ έχει πιάσει τώρα τι, έχει πιάσει ακριβώς και γνωρίζει πολύ καλά το τι συμβαίνει και προσπαθεί τώρα αυτός να δώσει μπουνιά στο μαχαίρι. Ξέρεις τι εννοεί αυτό? Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, τι θα γίνει μέχρι τον Νοέμβριο. Εάν δεν τον δεχτεί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όπως συζητείται εδώ στις ΗΠΑ, θα πάει ως ανεξάρτητος πρόεδρος των ΗΠΑ για την ψηφοφορία του. Λοιπόν, θα τραβήξει πολύ κόσμο, πολλά εκατομμύρια κόσμου και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και από το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτός εδώ μεταξύ στο καμπέν που θα κάνει, αν τον εμβάζονται οι κανάλια, θα υπάρχει όμως τρόπος και με το YouTube και τα πάντα να πει στους Αμερικανούς όλες τις κομπίνες που κάνουν οι πρώην πολιτικοί της Αμερικής. Και ξέρεις, αυτό είναι πολύ φοβερό αν συμβεί αυτό το πράγμα και μάθει ο Αμερικανικός λαός το τι παιχνίδια παιχτήκαν εναντίον του και θέλουν την Αμερική σε αυτό το σημείο. Όπου θα δώσουν, αν μπορεί 99% να ψηφίσουν όλοι οι Αμερικανοί τον Τραμπ για πρόεδρο, σκέψου το τι θα γίνει. Σκέψου το τι θα γίνει. Πρέπει να το μελετήσεις. Αυτό είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Άγγελε, ένα πράγμα θέλω να σου πω. Ναι. Η δημοκρατία είναι ένα σύστημα το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε ο οποίος έχει τις ικανότητες, τις πνευματικές και τις επαγγελματικές, να μπορέσει να βοηθήσει ή να λάβει μέρος στα κοινά. Λοιπόν, η Αμερική τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, αλλά το αμερικανικό σύστημα διακυβέρνησης έχει καταστρέψει ουσιαστικά την έννοια της δημοκρατίας. Για να κατέβεις υποψήφιος σήμερα να διεκδικήσεις την θέση του Προέδρου της Αμερικανικής Κοινοπολιτείας, πρέπει το λιγότερο να είσαι δισεκατομμυριούχος. Σωστά. Ή να είσαι πολυεκατομμυριούχος. Ναι. Παρακολουθώ, ένα δισεκατομμύριο είχε χαλάσει ο Κλίντον στις εκλογές, στις δύο εκστρατείες του, για να διεκδικήσει το χρήσμα. Και προφανώς το ίδιο ποσό πρέπει να χάλασε και ο Μπαράκ Ομπάμα. Αυτά τα λεφτά όμως, αναρωτιέσαι. Να σου πω κάτι εγώ. Ναι, αναρωτιέσαι που τα βρήκα τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι και οι υπόλοιποι. Αυτό ήθελα ακριβώς. Αυτά τα λεφτά τα βρήκανε από τους ρομπίστες, αυτοί οι οποίοι τα συμφέροντά τους είναι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εναντίον του Αμερικανικού λαού. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Εδώ έχουμε καταστάσεις που γιατροί στα νοσοκομεία, όταν πάει ένας άρρωστος και του λέει ο γιατρός, εντάξει, δεν έχεις τίποτα το σπουδαίο, πάρε ένα χαπάκι. Όχι. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πιέζουν τον γιατρό και του λένε, θα κάνεις εκατομμύρια αν έρθει ο άρρωστος στο γραφείο σου και θα τον φορτώσεις με 100 χαπάκια. Δηλαδή, αντί να πληρώνει $5 το μήνα, θα του παίρνεις 3-4 χιλιάρια το μήνα σε χαπάκια να πληρώνουν ασφάλειες και το κράτος. Κουβεντιάζεις για φαρμακευτικές εταιρείες με ισχυρά λόμπι. Κουβεντιάζεις εταιρείες οι οποίες έχουν τα συμφέροντά τους εκτός Αμερικής, αλλά τα συμφέροντά τους είναι στην Αμερική. Όπως είναι η Apple, όπως είναι η Microsoft, όπως είναι η General Motors, οι αυτοκινητικές εταιρείες που βγάζουν πάσχουν δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο εις πράξεις. Λοιπόν, ναι. Τι τους ενδιαφέρει αυτούς, όπως κάναμε τον Κλίντον. Παραδείγματος χάρη, ο Κλίντον υπόγραφε συμβόλαια και λέει, φύγε εσύ, πήγαινε και πάρε. Μεγάλα corporation, πήγαινε στις Ινδίες, πήγαινε όπου θέλεις. Αυτοί έχουν γίνει 10 φορές πιο δισεκατομμύρια, $3 million κέρδη, και ο Αμερικανικός λαός είναι στον δρόμο και πεινάει. Το καταλάβεις τι συμβαίνει? Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ στην Αμερική μέχρι την πάροδο του Κλίντον. Μετά από την πάροδο του Κλίντον, όταν αυτός ο άνθρωπος υπόγραψε, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι οι Αμερικανοί ότι συμβαίνει. Εγώ θυμάμαι τότε που ήταν ο Κλίντον, εγώ το έλεγα στην ελεύθερη γνώμη, όπως και το Sunday Times είχε γράψει, και προσπαθώ να βρω αυτή την έκδοση του Sunday Times που έλεγε, τι κάνει αυτός με την κόμενά του τη Μόνικα στο Λευκό Νίκο. Την έχει κάτω στα σκέλια του.
την έχει από κάτω στο παντελόνι του και υπογράφει συμβόλια και συνθήκες. Σε 20 χρόνια η Αμερική θα πεινάσει. Σε 20 χρόνια η Αμερική θα πάει κατά διαβόλου. Και αυτό έγινε. Άγγελε, ναι. Άγγελε, θα μου επιτρέψεις. Λέγε. Δεν είναι το πρόβλημα, κοίτα να δεις, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στην πολιτική των σκανδάλων. Ο πρόεδρος, καλά, εντάξει. Είτε είναι ο πρόεδρος είτε δεν είναι ο πρόεδρος, ο καθένας τροποντινά έχει τα τρωτά του σημεία και ούτε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και την ώρα σου να ασχολείσαι με τις προσωπικές θέσεις του πρόεδρου. Είναι καλά ο πρόεδρος να είναι ακέραιος, να είναι προσιλωμένος στην οικογένειά του και αλλά ρίξε μια ματιά, ακόμα και ο πλέον αγαπητός πρόεδρος των τελευταίων 50 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Φ. Κέννεντι, ναι, έχει είχε δίκιο. Και αυτός χιλιάδες ας πούμε περιπτώσεις ή εκατοντάδες περιπτώσεις, ναι, παρόμοιες. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το πρόβλημα το αν... Ναι, το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, το πρόβλημα ξέρεις είναι ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πληρώθηκαν από τα λόμπις για να οδηγήσουν την Αμερική στην καταστροφή. Πολύ απλό. Δεν και θέλουν να συνεχίσουν την καταστροφή της Αμερικής. Άγγελε, ναι. Άγγελε, ο George Bush, ο senior, ο πατέρας, ναι, όταν ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Σαουδική Αραβία, η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, όταν αναφερότανε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγανε «Our Ambassador». Δηλαδή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ο ambassador, ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στην Αμερική. Πράγμα που θα πει ότι τον είχανε του χεριού τους και κάμνανε ό,τι θέλανε. Διότι αν καθίσεις να δεις, εάν έχεις διαβάσει ποτέ να δεις τι γίνεται, τα λεφτά τα οποία πήρε ο γιος Bush, ο George Bush ο νεότερος, ο δεύτερος πρόεδρος από την οικογένεια, είχαν δοθεί εκατομμύρια χρήματα από τη Σαουδική Αραβία, μέχρι και αναφέρεται ότι και ο Bin Laden είχε δανείσει χρήματα μέσω του αδελφού, μέσω του γαμπρού του στον George Bush και τους βοήθησαν να μπουν στις business των πετρελαίων. Λοιπόν, δεν είναι η διαφθορά, είναι βέβαια, υπάρχει, αλλά οι νόμοι, οι αμερικανικοί νόμοι δεν υποστηρίζουν, δεν διαφυλάττουν το κράτος και το σύστημα από τη διαφθορά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που γίνεται και στην Ελλάδα. Η διαφθορά παραμένει, η διαφθορά είναι εκεί, η διαφθορά βασιλεύει και δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Όλοι έρχονται λένε παραμύθια, ανεβαίνει ο Τσίπρας λέει θα χτυπήσουμε τη διαφθορά και αποδεικνύεται ότι και ο ίδιος του είναι μέσα στη διαφθορά μέχρι το λαιμό. Και οι υπουργοί του ακόμα χειρότεροι. Διότι γίνονται πράγματα στην Ελλάδα που αν γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, ο υπουργός θα είχε παραιτηθεί την ίδια ώρα. Ή θα είχε πάει φυλακή. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Αλλά στον Τσίπρα δεν του βγαίνει. Τα τελευταία 5-6 χρόνια όλοι μιλάνε για τον νόμο περί ευθύνης των υπουργών. Που ο νόμος περί ευθύνης των υπουργών επιτρέπει στους υπουργούς μετά 2 φορές, εάν εκλεγούν σε 2 διαδοχικές, εάν γίνουν 2 διαφορετικές εκλογές και δεν γίνει καμία κίνηση εναντίον τους, παραγράφονται τα αδικήματα τα οποία διέπραξαν σε βάρος του δημοσίου και του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Και λένε θα τον αλλάξουν τον νόμο και είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε είναι το Πασόκ, είτε είναι ο Τσίπρας, κανείς τους δεν κάνει τίποτα. Και μην πας μακριά. Τα ίδια άτομα που ήταν επί Πασόκ σήμερα είναι με τον Τσίπρα, τα ίδια άτομα ακριβώς. Οι παλιοί Πασοκικοί σήμερα είναι με τον Τσίπρα. Οι ίδιες πολιτικές που εφήρμοζε το διεφθαρμένο Πασόκ σήμερα τις εφαρμόζει ο Τσίπρας. Οι άνθρωποι του μέσα τρώνε, κλέβουν, κάνουν οτιδήποτε θέλουν, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν
και εφόσον έχουν και εκείνον τον ηλίθιο τον Καμένο, τον οποίον σε είδα σε κάτι φωτογραφίες να του σφίγγεις το χέρι ας πούμε με μεγάλη ζέση, η Ελλάδα πάει κατά διαόλου. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα περίπτωση να σωθεί η Ελλάδα, όπως για μένα δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί Αμερική εάν θα έχει την ατυχία να ανέβει ο Τραμπ επάνω και να γίνει κυβερνήτης, διότι ο Τραμπ έχει τα συμφέροντα της δικής του κάστας, της δικής του σειράς, οι οποίοι είναι οι εκατομμυριούχοι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες της Αμερικής. Ο φτωχός, ο κόσμος, ο πεινασμένος, ο άστεγος, ο άνεργος, ποιος θα ενδιαφερθεί για αυτόν? Μην ξεχνάς ότι η Αμερική σήμερα έχει το κατώτατο όριο ημερομισθίου σε όλο τον κόσμο. Η Αμερική, η οποία είναι παντοδύναμη, με βιομηχανίες, με οτιδήποτε, με μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές χρηματιστηριακές, και εκείνοι που δουλεύουν στη χρηματιστηριακή εταιρεία πληρώνονται 7 και 8 δολάρια την ώρα. Οπουδήποτε αλλού το well, τώρα το ανεβάσανε, το ανεβάσανε στα 15 τώρα. Το ανεβάσανε? Ναι, στα 15 πέρασε νόμος. Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει. Αλλά στο Καναδά πόσο είναι η ώρα ένας εργάτης που δουλεύει με τον νόμο? Είναι 12, εδώ στο Οντάριο είναι 12 δολάρια. 12 δολάρια αμερικάνικα δολάρια ή καναδέζικα? No, well, καναδέζικα. Εμείς δεν, εγώ, άρα η διαφορά δεν είναι μεγάλη, πρέπει 10 δολάρια δικά σας δηλαδή. Γύρω στα 11 δολάρια, είναι δικά μας. Ναι. Εντάξει, αλλά το 2020 θα είναι 15 δολάρια. Ναι. Σε 4 χρόνια περίπου θα έχει φτάσει στα 15 δολάρια. Κοίταξε, και είναι... με 15, σύμφωνα με το κόστος ζωής εδώ πέρα στην Αμερική, και 15 δολάρια την ώρα δεν τον φτάνει τον άλλο να μπορεί να ζήσει. Δεν τον φτάνει με 15, είναι περίπου 25 δολάρια την ώρα. Σύμφωνα με τα αυτά τα οποία άμα θέλει να παραψωνίσει σε μια μαρκέτα, και αυτά είναι πανάκριβα τα πάντα. Δεν είναι η εποχή υπουργός, ενώ όταν έρχοσαι στη Φλόριντα, θυμάσαι εδώ και 25 χρόνια πίσω, που πήγαινε στο Deli's Restaurant και πήγαινε σε ένα εστιατόριο next door και έτρωγε 99 cents για breakfast, δύο αυγά, καφέ, orange juice, όλα μαζί. 5.99, you can eat... με 5 δολάρια έτρωγε. Ακόμα υπάρχουν και μερικά εστιατόρια με 5.99, αλλά σου λέει και είναι που ήταν 99 cents για breakfast. Complete breakfast, yeah. Που τώρα είναι, yeah, κάπου 17 δολάρια και 12 δολάρια το breakfast να το φας. Ναι, έχουν αλλάξει οι εποχές, τώρα εσύ από τον Καναδά πράγματα. Από τον Καναδά τώρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ή τι λένε οι Καναδοί εάν κερδίσει τις εκλογές ο Τραμπ? Η Αμερική δεν θα έχει μέλλον? Κοίτα να δεις, είτε κερδίσει ο Τραμπ, είτε κερδίσει η Κλίντον, είτε κερδίσει ο Σάμπρας, η ουσία είναι μία, ότι η Αμερική δεν θα είναι πλέον η Αμερική που γνωρίσαμε στο παρελθόν. Μπορεί να είναι η Αμερική να στέκεται στο ύψος που είναι, που βρίσκεται στρατιωτικά, αλλά η οικονομία της και της Αμερικής και του Καναδά και των άλλων χωρών της Δύσης βρίσκεται, κατηφορίζει. Δεν μπορεί να επανέλθει. Προφανώς για καμιά 20 χρόνια ή και 25 δεν βλέπω να υπάρξει οι παχές γελάδες που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Αυτές πλέον αποτελούν... Και ο λόγος γιατί? Ποιος ο λόγος? Διότι, φίλε Άγγελε, προσπάθησαν να κάνουν την παγκοσμιοποίηση. Και μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης θέλησαν να διασφαλίσουν μία ειρήνη, η οποία ειρήνη θα βοηθούσε όλους τους λαούς να μπορέσουν να κρατηθούν κάπως. Λοιπόν, έτσι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, παραδείγματος χάρη, υπήρξε η πολιτική να ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς βιομηχάνους να πάρουν τις βιομηχανίες και να τις μεταφέρουν στην Ινδία και την Κίνα, όπου το μεροκάματο ήταν τελείως
ένα δολάριο η μέρα ή δύο δολάρια η μέρα, ενώ στην Αμερική ήταν 7 ή 8 ή όπως μου λες εσύ τώρα 10 15. Και 15 δολάρια την ώρα. Εντάξει, στην Ινδία είναι ένα δολάριο η ημέρα και δουλεύει 18 ώρες το 24ωρο ο εργάτης. Λοιπόν, έτσι η Αμερική έχασε σπουδαίες πηγές. Δημιουργήθηκε. Αυτά θέλει αλληλία να επαναφέρει ο Τραμπ πίσω. Αυτά πώς φωνάζει αυτός, ότι πώς φωνάζει αυτά τα πράγματα. Πώς θα, παραδείγματος χάρη, οι εταιρείες οι οποίες έρχονται από το Μεξικό, έρχονται από την Κίνα ή από την Ταϊλάνδη, η Ιαπωνία και τα πάντα, τα ή η Ευρώπη ακόμα, τα προϊόντα τα οποία φέρουν σε μεγάλη κατανάλωση ακριβώς, θα βάλει φορολογίες. Φόρους περίπου 30-40%. Άγγελε, εάν το προϊόν υπάρχει, σου είναι, λέει, εάν το προϊόν αυτό δημιουργείται στις ΗΠΑ, τότε αλλάζει το καπέλο. Δεν πληρώνεις τίποτα. Μα υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες, Άγγελε, τις οποίες δεν μπορεί να τις ξεπεράσει ποιες ούτε ο Τραμπ ούτε ο Μπαμπ. Ποιες διεθνείς συνθήκες είναι αυτές, δηλαδή όταν εκμεταλλεύονται εδώ οι μεγαλοεπιχειρηματίες? Άγγελε, έχουν υπογραφεί συνθήκες μεταξύ της, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας και της Ινδίας, οι οποίες λένε ότι θα μπορούν οι Αμερικανοί να στέλνουν τις πρώτες ύλες στην Ινδία ή στην Κίνα, εκεί να δεν μπαίνουν μέσα στην χώρα οι πρώτες ύλες. Απλώς είναι transit. Πηγαίνουν στο εργοστάσιο ως αμερικανικά προϊόντα με τα σχέδια και με τα υπόλοιπα, οτιδήποτε θέλει, τις προδιαγραφές αμερικανικές, όπου ο Ινδός εργάτης δουλεύει με τη σειρά του σε πολλές ώρες για ένα δολάριο την ημέρα και κάνει τα αγαθά αυτά, τα οποία αγαθά στη συνέχεια φεύγουν από την Ινδία και έρχονται πίσω στην Αμερική ή πηγαίνουν οπουδήποτε αλλού θέλει ο κατασκευαστής, αυτός που ο παραγγελιοδόχος, και τα πάει και τα πουλάει σαν αμερικανικό προϊόν. Είναι τόσο περιπεπλεγμένη η κατάσταση. Ναι, αλλά Θωμά, είναι δυνατόν τώρα αυτό εδώ πέρα το προϊόντο, το οποίο του κοστίζει του επιχειρηματία 5 δολάρια αμερικάνικα για την κατασκευή του, και να το φέρνει στην Αμερική το πλέον 800 δολάρια. Το βλέπεις λογικό αυτό το πράγμα? Αυτές δεν οι εταιρείες, αυτές οι εταιρείες είναι στο σύστημα. Γι' αυτό σου λέω. Σύστημα, Άγγελε, μα γι' αυτό σου λέω ότι το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει στον πλανήτη επάνω, και γι' αυτό κυνηγάνε και τον Τραμπ. Γιατί φοβούνται ότι ο Τραμπ σου λέει, όχι αγαπητέ φίλε, θα συνεχίσουμε, αλλά με τους δικούς μας νόμους, νέους νόμους, πώς θα γίνει η δουλειά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Λοιπόν, τώρα, παραδείγματος χάρη, όπως είχα πει και προχτές, μου χάλασε εμένα το τηλέφωνό μου, κάποια γραμμή, και τηλεφωνάω στο Verizon. Να φανταστείς ότι περίμενα από τις 7-10 ώρα το πρωί, 9 ώρα το πρωί μέχρι στις 2 το μεσημέρι στο τηλέφωνο. Με πήγανε σε 3-4 κράτη. Αρχίσαμε από τις Ινδίες, μετά πήγαμε στις Φιλιππίνες, μετά από τις Φιλιππίνες πήγαμε στο Χονγκό, μετά πήγαμε στο Ταϊλάνδη, και τελικά τους λέω, ρε παιδιά, δεν υπάρχει γραφείο εδώ πέρα, τεχνικό γραφείο, technical support, γιατί είμαι εγώ business man. Σας πληρώνω 3-4 χιλιάρια το μήνα. Δεν υπάρχει technical support γραφείο στις ΗΠΑ, είναι ημέρα, δεν κοιμάται κανένας. Όχι, λέει, είμαστε εμείς εδώ. Και τελικά μου λέει, άμα είναι για να έρθει κάποιος τεχνικός να κοιτάξει εκεί τη γραμμή σου, θα περάσουν περίπου 1-2 εβδομάδες. Που παλιά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μου χάλαγε τηλεφωνική γραμμή, μέσα σε μισή ώρα είχα την τηλεφωνική εταιρεία στο σπίτι μου ή στο γραφείο εδώ, και μου φτιάχνει τις γραμμές. Τι θέλω να σου πω? Καταστροφή στην καταστροφή. Ο κόσμος είναι πολύ δυσαρεστημένος, γιατί δεν καταλαβαίνεις και με τα technical support όπως μιλάνε οι Κινέζοι και οι Ινδοί, με την προφορά την οποία έχουν. Είναι αδύνατο να καταλάβουν, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τίποτα. Είναι 4 ώρα το πρωί εκεί, άμα τηλεφωνήσεις τώρα εκεί 4 ώρα το πρωί, και 5 ώρα τα χαράματα ή 3 ώρα τα χαράματα, κοιμώνται όρθιοι. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει τις εταιρείες, και δεν είναι μόνο η Verizon, όλες οι εταιρείες, όλες οι μεγάλες εταιρείες. Άμα τηλεφωνήσεις στο τοπικό τηλέφωνο της περιοχής σου, θα βγει το τηλέφωνο σου στην Κίνα ή θα βγει στις Ινδίες ή στις Φιλιππίνες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, Θωμά, πρέπει κάποιος να βρεθεί σαν τον Τραμπ να τα κόψει. Δηλαδή, για σκέψου, για τα technical support να τηλεφωνάει στην Κίνα, για το όνομα του Θεού. Γιατί να μην δώσει το μεροκάματο σε ένα παιδί ή σε έναν ο οποίος δεν έχει δουλειά στην Αμερική να απαντήσει στο τηλέφωνο? Έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί αλλά έχουμε ανεργία και στο Καναδά και στην Αμερική. Διότι οι έξυπνοι πινάκηδες της παγκοσμιοποιήσεως ήθελαν να φτιάξουν το πρόγραμμα και να φύγουν οι μεγαλοεθνικές εταιρείες από τις περιοχές σας, να πάνε κάπου αλλού σε μια περιοχή που είναι τριτοκοσμική χώρα, να τους δίνουν ένα δολάριο τη βδομάδα, ένα δολάριο την ημέρα ή την ώρα, whatever, και να πουλάνε το προϊόντο τους κανονική τιμή. Λοιπόν, Άγγελε, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν προαποφασισμοί, αυτές είναι προηλυμένες αποφάσεις, αποφάσεις οι οποίες έχουν σκεφτεί και έχουν αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, δεν άρχισε τώρα αυτό, άρχισε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ότι η αμερικανική εταιρεία έχει βάλει 24 ώρες το 24ωρο ανθρώπους στην Ινδία ή στην Κίνα να παίρνουν το τηλέφωνο του Αμερικανού, να μιλάνε μαζί του, να παίρνουν την παραγγελία και να δίνουν εντολή σε κάποια εταιρεία πάλι μέσα στην Αμερική. Πρώτα απ' όλα, οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες είχαν δικά τους συνεργεία τεχνικών κατασκευών, όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες τώρα έχουν σταματήσει αυτή τη δουλειά. Τι κάνουν, πιάνουν μικρές εταιρείες, πάλι αμερικανικές, και τις ναυλώνουν, τους βάζουν και τους λένε εσύ δεν θα κάνεις τίποτα, θα σε ειδοποιώ εγώ, και όπου πηγαίνεις να επισκευάζεις το τηλέφωνό μου ή τη γραμμή ή οτιδήποτε, θα με χρεώνεις 8 δολάρια ή 10 δολάρια ή 30 δολάρια, και ο ίδιος τους σε χρεώνει εσένα 80 δολάρια επειδή έστειλε τον τεχνικό. Αυτά όλα αποδεικνύουν ένα πράγμα, ότι αντί να προχωρήσει τρόπον τινά η κοινωνία το 2015-2016 σε μια νέα εποχή η οποία θα ήταν πιο δίκαιη για όλους τους πολίτες, δυστυχώς γίνεται το αντίθετο. Σήμερα παρακολουθούμε το γεγονός ότι οι πλούσιοι και οι δυνατοί, αυτοί που έχουν το χρήμα, γίνονται καθημερινά πιο πλούσιοι και πιο δυνατοί, και οι υπόλοιποι εμείς γινόμαστε, πρώτα απ' όλα έχει καταργηθεί η μεσαία τάξη, πέφτει καθημερινά. Οι μικροεπιχειρηματίες, ο μπακάλις, ο ένας ο άλλος φεύγουν, διότι μπαίνουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά ο φτωχός, ο εργάτης, γιατί και εγώ είμαι εργάτης. Λοιπόν, ο εργάτης αντιμετωπίζει καθημερινά δυσκολίες, τα μεροκάματά του, όπως δήλωσες και εσύ, παραμένουν σε πολύ μικρά επίπεδα, τα είδη, τα αγαθά της καθημερινής ανάγκης καθημερινά ανεβαίνουν πάνω οι τιμές, δεν έχουμε την δυνατότητα να καλύπτουμε αυτές μας τις ανάγκες, και πολύ περισσότερο τα νεαρά ζευγάρια. Σήμερα για να αγοράσεις ένα σπίτι στο Τορόντο του Καναδά θέλεις ένα κοινό σπίτι με 2-3 δωμάτια, με 2 δωμάτια να μην σου πω και ένα σαλόνι και την κουζίνα του, ένα σπίτι με έναν όροφο, θέλεις το λιγότερο 600.000 δολάρια. Και σταθείτε ρε φίλε, ένα νεαρό ζευγάρι που ο άνδρας και η γυναίκα τώρα έπιαζαν δουλειά και παντρεύτηκαν και δουλεύουν, τι να παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, ας παίρνουν από 40-50.000 ο καθένας, θα πρέπει να ζήσουν, θα πρέπει να πληρώσουν τα δάνεια από τις σπουδές τους και θα πρέπει να συγκεντρώσουν χρήματα 600.000 για να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από στέγη. Εντάξει, αυτά όλα δείχνουν ένα πράγμα που δεν ήταν ο Καναδάς έτσι παλιά. Ναι, διότι τώρα μπήκανε μέσα, ήρθανε Κινέζοι οι οποίοι φέρανε εκατομμύρια και υπήρξε μεγάλη προσφορά, μεγάλη ζήτηση ακινήτων. Όταν υπάρχει στις ελεύθερες, τις λεγόμενες ελεύθερες αγορές, τις δικές μας, τις Δύσης, υπάρχουν οι λεγόμενοι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση ενός αγαθού και δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά, η αξία του αγαθού αυτού αυτόματα ανεβαίνει. Ναι. Όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά, όταν υπάρχουν εκατομμύρια διαμερίσματα
και δεν υπάρχει ζήτηση κατά ανάγκη, η αξία του αγαθού αυτού των διαμερισμάτων πέφτει, των σπιτιών πέφτει. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Κανείς πήγαινε στην Ελλάδα τώρα, υπάρχουν χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα τα οποία είναι για πώληση και δεν τα παίρνει κανείς. Η αξία τους πέφτει, έχει πέσει από 200.000, έχουν πέσει στις 70.000, στις 60.000. Γιατί, διότι υπάρχει η προσφορά αλλά δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτοί οι νόμοι λοιπόν πάντα είναι με το δικό μας σύστημα, εννοώ με το σύστημα της Βόρειας Αμερικής. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτοί οι νόμοι και είναι οι νόμοι εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο ζωής μας. Μάλιστα. Λοιπόν, Θωμά, περίμενε στην γραμμή αυτό να περάσω μια διαφήμιση για τον Ψάλτη. Ναι. Για τους φίλους ακροατές οι οποίοι θα θέλουν να βγουν μέρος στην εκπομπή μας σήμερα, πάρτε τηλέφωνο 727-725-5555. Παραμένω το τηλέφωνο 727-725-5555 να λάβετε και εσείς μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο και πάλι κοντά σας μετά από τον Ψάλτη. Πού είναι, παιδιά, ψάχνω να τη βρω, πού είναι, αχ, να η Ελλάς TV, γεια σου Ελλάς TV, που με φέρνει στην Αμερική. 4 Μαΐου θα είμαι στην Αμερική, να συγκεντρωθούμε όλοι, να γιορτάσουμε τα 40 μου χρόνια στο θέατρο. Ναι, να γελάσουμε, να κλάψουμε, να περάσουμε πολύ, γεια σου Ελλάς TV, ελάτε να γελάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε, παιδιά, να περάσουμε υπέροχα. Από τις 4 Μαΐου στην Αμερική, ο Στάδης Ψάλτης. Ψαρεύω, δεν θα είμαι μόνος μου, θα είναι και η Νάπη. Πόσο μου αρέσει, ελαστεύει, αγαπώ ελαστεύει. Αγαπώ Αμερική, θα έρθω, θα παίξω. Αχ, τι ευτυχία, Θεέ μου. Ελαστεύει, Αμερική, πάνω στη σκηνή, τι ευτυχία. Σταμάτε μου, ρε. Για εισιτήρια και πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Ανδρέα 813-600-9498. Στο Γιώργο 813-765-7302 και στον Άγγελο 727-481-0812. Μην χάσετε λοιπόν το Στάθη Ψάλτη, ο οποίος έρχεται εδώ στην περιοχή μας το Μάιο. Προμηθείτε τα εισιτήριά σας, γιατί τα εισιτήρια συνεχώς φεύγουν. Για το West Palm Beach τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο στο George 813-765-7302. Επαναλαμβάνω, για Fort Lauderdale, αυτές τις περιοχές εκεί κάτω, τηλεφωνήσεις στον George 813-765-7302. Σας περιμένουμε λοιπόν στον Στάθη Ψάλτη που έρχεται εδώ στη Φλόριδα. Λοιπόν, Θωμά, τα τηλέφωνα μας 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες που θα θέλουν να λάβουν μέρος στη σημερινή μας εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, συγκεκριμένα για το οικονομικό πρόβλημα, για τις εκλογές στην Αμερική και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε, ή να ρωτήσετε το Θωμά Σάρα στην εκπομπή μας. Οι γραμμές μας είναι στη διάθεσή σας. Έλα, Θωμά, είσαι εκεί? Ναι, ναι. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι θα γίνει με όλο αυτό το σύστημα. Εσύ, μια φορά και να γίνουν εκλογές, όποιος και να βγει, δεν βλέπεις καμία... Άγγελε, υπάρχουν, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, είτε βγει ο Τραμπ είτε βγει η Κλίντον, το σύστημα της Αμερικής δεν εξαρτάται, οι πολιτικές που εφαρμόζονται δεν εξαρτώνται από το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται επικεφαλής της κυβέρνησης. Ναι. Το αμερικανικό σύστημα, θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια, όταν ο φίλος μου ο Μπιλιράκης ήταν ακόμα ενεργός, όχι ο πατέρας εννοώ, ο πατέρας, όχι ο γιος, και μιλούσαμε μία φορά και στο γραφείο του και η συζήτηση ήταν γύρω από το αμερικανικό σύστημα και μου το είχε ξεκαθαρίσει, διότι ήταν πολιτικός ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία και οξυδέρκεια, και μου είχε πει λοιπόν ότι την νομοθεσία, το πλαίσιο, την οργάνωση την ρυθμίζει η διοίκηση, η οποία φέρνει το σχέδιο και το θέτει υπόψη του Προέδρου ή του Προέδρου και των συμβούλων του, ναι, και οι οποίοι είτε θα κάνουν ορισμένες μικροαλλαγές
διότι δεν τους συμφέρει ας πούμε κομματικά να το βάλουν όπως είναι, είτε θα το αποδεχθούν όπως είναι και θα το εφαρμόσουν. Κατάλαβα. Λοιπόν, ως εκ τούτου δεν είναι θέμα ότι θα βγει ο Τραμπ ή θα βγει η κυρία Κλίντον ή θα βγει ο Σάντερς. Κατάλαβα. Δεν παίζει κανένα ρόλο, ουσιαστικά η γραμμή παραμένει η ίδια και η γραμμή, άκου να δεις, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Αμερική είναι δημιούργημα και προστάτης των μεγάλων διεθνών μονοπωλίων. Όλα τα μεγάλα, εδώ όταν οι Lehman Brothers πριν μερικά χρόνια ήταν να πέσουν κάτω, η Αμερικανική κυβέρνηση ήταν εκείνη που πήγε, τους έδωσε δισεκατομμύρια δολάρια για να τους κρατήσει. Και εάν αύριο και ο σταθμός σας βρεθεί στην ανάγκη να θέλει χρήματα και πάτε στην Αμερικανική κυβέρνηση και πείτε θέλουμε να μας δανείσεις 20 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια, νομίζεις ότι θα τρέξουν να σε βοηθήσουν? Όχι, όχι φυσικά. Αλλά σε αυτούς δώσανε 25 δισεκατομμύρια πάμε και τηλέφω. Δώσανε και 25 δισεκατομμύρια στην General Motors. Καλά, τα πήρανε πίσω από τα General Motors. Άγγελε, τα πλήρωσε πίσω. Συμφωνώ. Yes, τα πήρανε πίσω. Οι τραπεζίτες δεν τα δώσανε πίσω. Α. Αυτοί είναι οι απατεώνες. Πάμε στα τηλέφωνα, Θωμά, να ακούσουμε και τους ακροατές μας. Λέγετε παρακαλώ. Ναι. Θα ήθελα να πω, Άγγελε. Καλησπέρα. Ένα λεπτό να πω 2-3 πράγματα και θα κλείσω. Με ακούς? Ναι, σε ακούμε. Okay. Πρώτον, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σάρα. Είπε ότι ένα διαμέρισμα average κάνει περίπου 600.000 δολάρια στο Τορόντο. Ναι. Είπε ότι δύο άτομα που παντρεύονται τώρα κάνουν 40 με 50.000 το κάθε ένα. Λοιπόν, εγώ δεν σου λέω να κάνουν 100.000 το χρόνο, σου λέω να κάνουν 90.000. 90.000 το χρόνο είναι 7.500 το μήνα. Πού είναι το πρόβλημα να πληρώσει και 800 δολάρια mortgage από τις 7.500 το μήνα? Δεν το καταλαβαίνω. Νούμερο 2. Αυτό που λέω είναι από το CBS. Όλοι μιλάνε για αυτό το Ford εργοστάσιο που θα πάει στο Μέξικο. Ο εργάτης του Ford μαζί με τα benefits παίρνει 60 δολάρια την ώρα εδώ στο Αμέρικα. Στο Ford, στο Μέξικο είναι 8 δολάρια. Νούμερο 2. Γι' αυτό που εσύ είπες, Άγγελε, για τα φάρμακα και για τους γιατρούς και το ένα και το άλλο. Σε πληροφορώ ότι ο κάθε γιατρός ελέγχεται από την ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια είναι αυτή που πληρώνει το φάρμακο στον ασφαλιζόμενο. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν ο γιατρός θα σου δώσει ένα φάρμακο που είναι ακριβό, γιατί τώρα όπως πρέπει να το ξέρεις, είναι όλα στα computers. Η ασφάλεια τηλεφωνάει στο γιατρό και του λέει γιατί του δίνεις αυτό το φάρμακο και δεν του δίνεις το άλλο που είναι φτηνότερο. Τώρα ο γιατρός θα πρέπει να έρθει με μια καλή απάντηση. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως τα λέμε. Εάν τώρα ο Τραμπ φέρει όλες τις επιχειρήσεις μέσα και ας πούμε ότι τις έφερε, τα άλλα κράτη που δεν εργάζονται για αμερικανικές επιχειρήσεις δεν θα έχουν και δουλειές. Ποιος θα αγοράζει τα προϊόντα τα αμερικάνικα όταν δεν θα υπάρχει ζήτηση, γιατί δεν θα υπάρχουν λεφτά? Νούμερο 1. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, καλό αυτό που λες, αλλά θα προτιμούσαμε οι Αμερικανοί πολίτες να μην έχουν δουλειά και να είναι στους δρόμους χωρίς σπίτια και να έχουμε τους Μεξικανούς ή τους Κινέζους να έχουν σπίτια και λεφτά και να παίρνουν τα αυτοκίνητα της Αμερικής στην Κίνα, για το όνομα του Θεού. Περίμενε. Αυτά τα αυτοκίνητα που του φτιάχνουν εδώ πέρα, τα Honda, τα Toyota, πόσοι Αμερικανοί εργάζονται? Δεν ξέρω. Στάσια αυτοκινητοβιομηχανίες. Αν είναι εδώ πέρα θα εργάζονται αρκετοί. Βεβαίως και εργάζονται πάρα πολύ. Ναι. Δεν μου λες αυτό το τηλέφωνο, το iPhone που γίνεται στην... ας πάμε στο Μέξικο. Θα σου πω το άλλο παράδειγμα. Το iPhone, κοίταξε, το iPhone είναι μεγαλύτερη... Κοίταξε, το iPhone και το Samsung και τα υπόλοιπα τα τηλέφωνα είναι μια απάτη.
Επειδή γνωρίζω πολύ καλά, κοίταξε, επειδή γνωρίζω πολύ καλά, γιατί είμαι developer. Ένα λεπτό, άκουσε με ένα λεπτό. Λόγω του ότι είμαι developer για την iPhone, την Android και τη Microsoft Certified, εντάξει, σου λέω το εξής. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μια απάτη. Η απάτη, ξέρεις ποια είναι? Το παίρνεις 5 δολάρια και το πουλάς 800 Αμερικανούς. Ο Τραμπ καλά θα κάνει να βγει και να τους πει ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω. Σε παρακαλώ, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Άκουσε με. Ο Τραμπ θα χαρούν να βγει και να πει στην iPhone και στους υπόλοιπους με τα τηλέφωνα. Πόσο κάνει το τηλέφωνο σου, 800 δολάρια, το αφήνεις από την Κίνα, 35 με 45% φόρους. Να δεις πότε αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητέ φίλε, μέσα στις 24 ώρες θα μεταφέρουν τα εργοστάσια τους, θα φτιάχνουν τα τηλέφωνα στην Αμερική. Okay. Το LG, τη τηλεόραση που έχεις εσύ στο σπίτι σου και την πλήρωσες 400 δολάρια, ναι. Αυτό το LG έχει φτιαχτεί στο Μέξικο. Και θα πρέπει να ξέρεις ότι όλα τα εργατικά ατυχήματα που γίνονται στο Μέξικο, που εργάζονται οι εργάτες στην LG και χάνουν χέρια και πόδια, χωρίς να γίνονται training επάνω στη δουλειά, γιατί δεν υπάρχει στοιχειώδης όσα εκεί πέρα να επιβλέπει τα εργοστάσια, τους δίνουν 3.000 με 3.500 δολάρια και τους διώχνουν κατευθείαν από τη δουλειά. Εδώ δεν μπορούν να τα κάνουν οι εταιρείες αυτές. Μα γι' αυτό θα επιστρέψουν οι εταιρείες. Είναι τα οικονομικά προβλήματα, είναι και άλλα προβλήματα που αμερικανικές εταιρείες φεύγουν και πάνε εκτός. Ναι, αλλά για να επιστρέψουν αυτές οι εταιρείες πίσω στην Αμερική, όταν πουλάνε το προϊόντο τους, θα πάει 40% το εφορολογίες. Και καλά θα κάνει η Αμερική. Buy America. Να είναι στην Αμερική. Made in the United States. Ορίστε. Πήγαινε να πάρεις την LG τηλεόραση με 2.500 δολάρια. Να σου πω κάτι, δεν θα πάει με 2.500 δολάρια. Πόσο θα πάει? Νο, όσο ήταν οι παλιά οι τηλεοράσεις, πρόσεξε, γιατί εδώ ήταν η Σιλβάνια, η Philips, η Ford, όλες αυτές οι τηλεοράσεις παλιά, εδώ και 20 χρόνια πρωτού. Η ίδια τιμή ήταν, δεν υπήρχε καμιά κόστος μεγάλος. Ίδια τιμή είναι, δηλαδή κουβεντιάζουμε ότι αυτές οι εταιρείες... Το fax μηχάνημα ήταν 400-400 δολάρια. Η cam camera ήταν 700-800 δολάρια. Τα ξεχάσαμε. Ναι. Και τώρα τα έχεις όλα αυτά. Type-private, alarm, έχεις ό,τι θέλεις μέσα στο iPhone. Μέσα σε ένα τέτοιο πραγματάκι. Κοίταξε, η ίδια τεχνολογία, η τεχνολογία έχει αλλάξει. Και σου λέω το εξής, yes, ότι έχει φθηνή η τεχνολογία, έχει φθηνή η τεχνολογία, αλλά αυτοί οι απατεώνες όλοι τους, για την όλη περί της απάτης, είναι το εξής. Πώς θα φτιάξεις το τηλέφωνο φθηνό με 5 δολάρια που κοστίζει το iPhone, κοστίζει 5 δολάρια και το τόσο κοστίζει. Αλλά του πουλάνε 800 σε σένανε. Σε σένανε του πουλάνε 800. Θέλεις δεν θέλεις να το πληρώσεις. Σου τα βγάζω από τη μύτη και άμα πας στο T-Mobile, άμα πας στο AT&T, στο τηλεφωνικές εταιρείες που απολαύει τα τηλέφωνα και σου λέει κάθε μήνα 25 δολάρια, 35 δολάρια με τους στόχους το τηλέφωνο από το πάει 1500. Και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακριβώς τι κομπίνα παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα έχουμε πάρει όλοι χαμπάρι. Λοιπόν. Παίρνεις αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο, το καινούργιο που έβαλε το 4 σύνδεση στο iPhone με 15 δολάρια από το Walmart, alright, ναι. Μήνα. Μη μας λες τώρα ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε και δεν κάνουμε λογαριασμούς. Όλα τα ξέρουμε. Τι κάνουν στο iPhone από το Walmart? Το παίρνεις με 17 δολάρια το μήνα. Δεν σου λέω πόσο πληρώνεις τηλεφωνική. Κοίταξε, δεν σου λέω πόσο πληρώνεις για το τηλεφώνημα κάθε μήνα. Εγώ σου λέω το τηλέφωνο, η συσκευή που πληρώνεις, η συσκευή, στην πουλάνε 800 δολάρια, 600-650. Με τα interest που θα πάνε να τα πληρώνεις με δόσεις, κάθε μήνα σε χρόνο 25-30 δολάρια. Μέχρι να το ξεπληρώσεις θα πάει 1200-1500 το τηλέφωνο σου. Αυτό εννοώ. Και πάει 150, τι έγινε? Το ίδιο πράγμα είναι, ακριβώς. Το κίνητο που το παίρνεις. Έτσι ακριβώς κάνουν οι μάγκες, γιατί είναι κομπίνα, είναι κομπίνα. Το πρώτο, το τηλέφωνο πειράζει. Ναι, μα σου λέω, εγώ το έφερα. Κοίταξε, εγώ έφερα ένα παράδειγμα. Έφερα ένα παράδειγμα για το τηλέφωνο. Ένα παράδειγμα. Το αυτοκίνητο το ίδιο. Τα αυτοκίνητα που φτιαχνόταν στην Αμερική. Ένα λεπτό. Τα αυτοκίνητα που φτιαχνόταν στην Αμερική και δουλεύανε χιλιάδες άτομα μέσα στις αυτοκινητικές εταιρείες ή οτιδήποτε αυτοκίνητο έπαιρνες, η τιμή του θα ήταν ένα Cadillac μέχρι τις 12.000 δολάρια με ένα Cadillac. Τώρα το αυτοκίνητο κάνει 90.000. Γιατί δηλαδή, τα φτιάχνεις στην Κίνα τα αυτοκίνητα, τα φτιάχνεις εκεί πέρα χωρίς να πληρώνεις προσωπικό, έχεις τα ρομπότ, μια φορά τα πλήρωσες τα ρομπότ, τα φτιάχνεις και βάζεις ροζ μονάχα του μονάχα τους εκεί πέρα και τα πουλάς για χρυσό. Τόσο κοντά είναι οι Αμερικανοί. Καλά θα τους κάνει ο Τραμπ να τους πάσει όλους μέσα και να τους έχουν από την Αμερική. Ένα αυτοκίνητο
και τα γιατί στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα, η Ελλάδα που έχει η αυτοκινηστική. Μέσα δεν είναι. Οι ασφάλειες που πληρώνεις δεν είναι, τίποτα δεν είναι μέσα εκεί. Πού? Όπως δουλεύεις εσύ που κάθεσαι εκεί πέρα και δεν υπάρχουν ασφάλειες, δεν υπάρχει τίποτα, όλοι έτσι δουλεύουν. Πώς εγώ δεν έχω ασφάλειες? Με ρωτάς μόνο πόσο πληρώνω κάθε μήνα για ασφάλειες. Ασφάλειες δεν μπορεί να δεις ότι ο άλλος έχει το ρομπότ μόνο, έχει και άλλα έξοδα. Κοίταξε, όλοι έχουν ασφάλειες. Προπαντός στην Αμερική. Και εμείς έχουμε ασφάλεια. 5.000 το μήνα πληρώνω ασφάλειες. Εντάξει. Δεν είναι ότι δεν έχει ασφάλειες. Εγώ σου λέω το εξής. Η απάτη των μεγαλοεπιχειρηματίων δεν περιγράφεται, αγαπητέ φίλε. Και ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα έρθει στην Αμερική και θα τους δώσει ένα κατακέφαλο σε όλους. Δεν πάει να αφιέρετε τίποτα και να κλείσει τα εργοστάσια, θα τα φέρετε στην Αμερική τα εργοστάσια πίσω. Σου λέω ένα πράγμα. Στο Τάπος που είναι σε ένα εργοστάσιο και δουλεύανε 4.000 άτομα. Και αυτοί φτιάχνανε boards για τα printers. Τότε με το Clinton, overnight το κλείσανε, διώξανε 4.000 άτομα από το εργοστάσιο, μπήκαν στους δρόμους αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαν δουλειά και το εργοστάσιο μου βάρισε, αγαπητέ φίλε, πού στις Ινδίες. Δεν μου λες, αυτό ήταν το μοναδικό που πήγε στις Ινδίες ή πήγανε και άλλα? Ξέρεις πως φύγανε από το Σικάγο και πήγανε στις Ινδίες? Δεν σου πάει, κοίταξε, σου φέρνω εγώ ένα παράδειγμα για ένα το οποίο γνώριζα στην περιοχή μου, εδώ δίπλα στη γειτονιά μου. Από το Πινέλας Πάρκ έχουν φύγει δεν ξέρω πόσα εργοστάσια από τη Φλόριδα. Έχουν φύγει IBM, έχει φύγει από το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη, από όλη την Αμερική. Όλοι αυτοί δουλεύαν οι άνθρωποι. Πού δουλεύουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Βγαίνει ένας μαθητής, ένα παιδί βγαίνει τώρα από τη... Γιατί πηγαίνεις και ψωνίζεις στο Walmart, alright, που όλα είναι από την Τζάινα και από την Κορέα και από την Ταϊουάν και δεν πηγαίνεις να ψωνίσεις από τον Nordstrom? Από ποιο? Nordstrom. Είστε Μάρκος στο International Plaza που είναι made in America. Εγώ δεν είδα τίποτα, εγώ δεν έχω δει τίποτα, να σου πω κάτι. Yes. Εγώ δεν είδα τίποτα διαφορά μεταξύ Walmart και κάτι το οποίο είναι made in America. Ούτε στο International Mall είδα να είναι κάτι στο made in America. Όλα είναι made in China. Όλα είναι made in China. Ορίστε. Μου θυμίζεις αυτό που είχε ρωτήσει ο Δήμαρχος σε Μαϊάμι τον που πήγαινε ο κοντός, ο μικρός που έφυγε από εκεί πέρα, ο Ρούμπιο, το environment, και του λέει κοίταξε το νερό μπαίνει μέσα στη Φλόριντα, μέσα στο Μαϊάμι, τι θα κάνεις γι' αυτό? Και εσύ λες εγώ δεν βλέπω τίποτα, το κλείνω ο Ρεμπίτς, το βλέπω και είναι εκεί πέρα το ίδιο χρόνια τώρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τώρα είσαι, μην μου πεις ότι είσαι και εσύ από αυτούς. Άμα μου λες τώρα ότι τα μεγάλα καταστήματα που φτιάχνουν πράγματα εδώ στην Αμερική είναι όλα κινέζικα. Όλα κινέζικα. Όλα κινέζικα. Κάτσε να μιλάτε. Όλα τα Ελλάδα. Όλα κινέζικα είναι. Δεν είμαι κανένας χθεσινός, δεν είμαι κανένας σημερινός. Σταμόλυσε με κάθε μέρα. Σου λέω, όλα είναι κινέζικα. Made in China ή Ινδίες. Και όχι μόνο αυτό, είναι και μολυσμένα. Πόσα σόβρακα και σόρουχα γυναικών είναι μολυσμένα από τις Ινδίες και παθαίνουν infection οι άνθρωποι. Πήγαινε να πάρεις στο Nordstrom ένα ζευγάρι παπούτσια. Ποιο Nordstrom? Κινέζικα. Made in China. Made in China. USA. Τα γνωρίζω. Σου λένε ψέματα, σου λένε ότι είναι made in USA. Alright. So, είναι με υπογραφή. Made in USA. Καλά, μπορεί να υπάρχει ένα παπούτσιο, ένα ζευγάρι. Έτσι και το χρεώνουν $1,000. Και από εκεί και να δούμε. Άμα θα δεχθείς να πληρώσεις το 40. Μια φορά, anyway, για να μην, κοίταξε, δεν καθίσω εγώ τώρα να back and forth, ας πούμε, τι είναι και τι είναι. Ένα πράγμα θέλω να πω εγώ το εξής. Ναι. Ότι η Αμερική χρειάζεται να επαναφέρει τα εργοστάσια της πίσω και να δώσει δουλειά στους Αμερικανούς πολίτες. Όπως πηγαίνουμε, σε λίγο δεν θα υπάρχει Αμερικανός, παιδιά τελειώνουν τα πανεπιστήμια, δεν έχουν δουλειές. Φεύγουν, όπως φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στην Γερμανία και πάνε να δουλεύουν. Έτσι και από την Αμερική δεν έχουν δουλειά στην Αμερική πλέον να δουλέψουν οι άνθρωποι. Πόσο είναι το unemployment εδώ στην Αμερική? Πόσο είναι? Είναι 5%. Με, I don't think so. Οκ. Είναι κάτι που λένε ότι είναι και 30%. I don't think so. Αν είναι 5%, γιατί βλέπω εγώ εδώ πέρα πώς είναι οι άνθρωποι. Αλλά αυτό το επίσημο που λέει το Wall Street, που λέει η κυβέρνηση, είναι 5%. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Ναι. Τους ρώτησε και τον Εντάξει, Τρόπ, Ομπάμα... και τον Κρουζ, να σου πούνε πόσο είναι το ένα πρόβλημα, εντάξει, αυτό που λένε. Εντάξει. Τώρα, εντάξει. Τα υπόλοιπα, άστα. Ναι. Δουλεύουν σκουπιδιάρες και έχουμε και ένα εκατομμύριο homeless εδώ πέρα. Δεν βαριόμαστε να δουλεύουμε στους δρόμους και... Το homeless. Δείξε με ένα homeless εδώ στο κλειδό, γιατί είμαι κοντά σε εσένα. Πού είναι? Δείξε με έναν. Πού είναι? Ναι. Θα σου πω πολύ απλό. Εάν οδηγήσεις από το Τάπος που είναι στο Holiday, εκεί που στρίβει το άλλο να την κενώνεται με το US 19, θα είναι καμιά δεκαετία άτομα και θα σου ζητάνε δολάριο. Ωχ, ρε,
Άγγελε. Πρώτα πρώτα, Άγγελε. Έμα πας στο κρύο, ρε, στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα. Ένα λεπτό, ρε, φίλε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Άμα πας στην Αγία Τριάδα. Είναι όλοι άρρωστοι άνθρωποι. Και φεύγουν από το Βοά που είναι κρύο και δεν μπορούν και μαζεύονται κάτω εδώ και στο Μαϊάμι. Πάνε στα ζεστά κλίματα. Ωραία, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Και σπίτι να τους δώσεις, δεν κάθονται μέσα στο σπίτι. I don't think so. I don't think so. Αγαπητέ φίλε, να σου πω κάτι. Δεν είναι άρρωστοι άνθρωποι. Άκουσε με κάτι. Άλλο να τα ζεις και να τα βλέπεις και άλλο να ακούς. Εγώ επειδή βλέπω εγώ καταστάσεις εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μία, δεν έχουν μοίρα στον ήλιο και πάνε στο welfare και αν δεν είσαι της γειτονιάς, αν είσαι ας πούμε in favor που λέει ο λόγος, Αφρικανός ή Λατίνος, δεν σου δίνουν μία. Και πάνε οι ανθρώποι, μία εκεί πέρα στο τάπος πριν, τη βλέπω εκεί πέρα στο πανέρα και τη λυπάμαι κάθε βράδυ με ένα καρότσι γεμάτη ρούχα, δεν έχει που να μείνει η γυναίκα και δεν έχει να φάει και κοιμάται στο πεζοδρόμιο. Κάθε μέρα τη βλέπω αυτή τη γυναίκα και τη ρωτώ μια φορά, λέω καλά, μου λέει δεν μας δίνει, λέει δεν σου δίνει το food stamps τίποτα, όχι λέει δεν μου δίνουν εμένα, λέει δεν με κάνουν accept. Έτσι ακριβώς. Και εμένα δεν με κάνουν accept. Γιατί η γυναίκα αυτή μην κάνουν accept η οποία δεν έχει σπίτι, δεν έχει να φάει, δεν έχει τίποτα και πεινάει. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που δεν την κάνουν έξω. Μα τώρα θα σου πω τώρα ποια είναι το καθένα, ναι. Όχι, αλλά να την πάρεις τη γυναίκα αυτή να μου τη δείξει, να συναντηθούμε ότι αυτή τη γυναίκα δεν την κάνουν έξω. Δείχτη μου. Είναι πολλές. Δεν ξέρεις. Αγαπητέ φίλε, άκουσε με κάτι. Αγαπητέ φίλε, άκουσε με κάτι, άκουσε με προσεκτικά. Είσαι σε άλλο πλανήτη. Ζεις σε άλλο πλανήτη, πίστεψέ με. Στην Αμερική υπάρχει τέτοια φτώχεια, τόσοι πολλοί homeless που το κράτος δεν τους ενδιαφέρει. Και το welfare δεν ενδιαφέρεται για αυτό το άτομα. Εάν δεν είσαι Λατίνος ή από Λατινοαφρικανός, δεν παίρνεις μία. Πάρ' το χαμπάρι. Μου έκλεισε στο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ακούσεις, δεν αντέχεις να ακούσεις. Γιατί έχεις συμφέροντα φαίνεται και εσύ. Δεν αντέχεις να ακούσεις. Πήγαινε ρε μια βόρτα να κάνεις, να δεις τι γίνεται στη γειτονιά σου. Να δεις τα εγκλήματα στη τάπα πως γίνονται και τι αυτοί πάνε και νηστεύουν δεξιά και αριστερά. Γιατί δεν έχουν να φάνε. Έχουμε εδώ τους δικούς μας τους κυβερνήτες, ζουν σαν βασιλιάδες, παίρνουν τα δικά μας τα λεφτά και τα δικά σου και τα στέρουμε πού στο διαβόλο τη μάνα δεξιά και αριστερά. Κάνουν invest με τα δικά μας τα λεφτά, παίζουν τα δικά μας τα λεφτά και ο Αμερικανός πεινάει. Καλά θα κάνει ο Τραμπ να τους βάλει τα δύο λουνώνε. Λέγεται παρακαλώ για άλλη γραμμή. Καλά ρε Άγγελε, μισή ώρα στον αέρα με αυτόν τον επαγγελματία ψεύτη. Βεβαίως ψεύτης αυτός. Δεν έπαινε. Επαγγελματίας ψεύτης. Αυτός κάποιος τον πληρώνει για να βγει στον αέρα να μας φουσκώνει με τα ψέματά του. Δεν ξέρω, πρώτη φορά βγήκε στον αέρα αυτός. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ότι λέει πολύ παραμύθι. Αυτός είναι που είπε το CNN λέει την αλήθεια. Το θυμάσαι πριν τρεις εβδομάδες. Δεν θυμάμαι, πού να θυμάμαι. Το CNN λέει την αλήθεια μας είπε. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα-δύο πράγματα. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα και στον κύριο Θωμά. Θέλει να αποδείξει ότι συμφέρει τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να μετακινήσουν την περισσότερη στα έρωση στο Μεξικό. Και μας δίνει για παράδειγμα το ιστό του Αμερικανού εργάτη στην αυτοκινητοβιομηχανία $60 την ώρα, που στην αλήθεια με βάση τα στατιστικά του Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου Εργασίας Αμερικής είναι $27.58. Συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Όχι 60. Δεύτερον, όσον αφορά το Μεξικό, είπε $8, ναι, είναι 8 με 10. Εκεί εντάξει. Αλλά το θέμα είναι το εξής, Άγγελε. Ο άνθρωπος αυτός, ο ψεύτης, για να βρεθεί, δηλαδή για να μπορεί να αποδείξει ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια, βρίσκεται πριν 100 χρόνια στο assembly line του Henry Ford. Φιλέ, έχεις ακούσει για robotics? Όταν στάζει η Ford 1,6 δις για να χτίσει εργοστάσιο στο Μεξικό, τι νομίζεις, χτίζει τείχους? Ή μήπως αγοράζει ρομπότ? Ένα ρομπότ, Άγγελε, που κάνει οξυγονοκόλληση, στοιχίζει $130,000, Άγγελε, και ξέρεις πόσο μετά στοιχίζει την ώρα για να δουλέψει, χωρίς απεργίες και χωρίς να breaks για να φάει? $4 την ώρα, Άγγελε.
Μάλιστα. Στοιχίζει αυτό το ρομπό. Πολύ απλό. Για να κάνει οξυγονοκόλεση στα αμάξια. Πάει αυτομάτως. Ακριβώς. Ούτε απεργίες, ούτε γκουχ, ούτε γκαχ. Ναι, ναι. Αυτά λέγονται robotics, φίλε. Και άμα δεις κανένα τέτοια πλάνα από ένα σύγχρονο εργοστάσιο σήμερα στην Αμερική, και όλα σύγχρονα είναι, όλο ρομπότ θα δεις. Και αντιθέτως, Γιώργο, δεν θα πρέπει οι τιμές, μια και αυτές οι εταιρείες οι οποίες έχουν robotics και δεν έχουν τόσο προσωπικό και τόσο αλλαίπρε, ακόμα και στην Αμερική, να είναι κατασκευή τώρα αυτοκινήτων, γιατί έχουν έναν άνθρωπο εδώ πέρα στο κοπήριο μπροστά με 2-3 βάρδιες, 3 άτομα σε ένα μικροϋπολογιστή που κανονίζει τα πάντα. Και σε ρωτάω, δεν θα έπρεπε η τιμή των αυτοκινήτων να είναι φθηνότερες? Βεβαίως θα έπρεπε, αλλά όχι. Ανεβάζουν τις τιμές γιατί ανεβαίνουν τα λέιπρε. Ποια λέιπρε, πως δεν έχεις λέιπρε? Αυτό είναι ένα που μου τη δίνει σε μένα. Και γι' αυτό λέω και εγώ πλέον του Τραμπ, καλά θα τους κάνει να τους κοπανίσει τις φορολογίες. Γιατί ρε φίλε, εσύ ο φτωχός, ο πελάτης, ο φτωχός, ο μαγκούφης με την οικογένειά σου, με τα παιδάκια σου, που προσπαθείς και ομογγείς κάθε μέρα, τρέχεις, δουλεύεις μέρα νύχτα να βγάλεις ένα ξερομεροκάματο, και να έρχεται ο Ομπάμα και ο κάθε Κλίτον και ο κάθε Λίμπερος και να σου λέει φορολογίες τώρα. Μπούμε στο κεφάλι. Να παίρνεις 100 δολάρια την εβδομάδα και να σου λέει, ξέρεις κάτι, τα 70 είναι δικά μου. Άντε να ζήσεις με 20 δολάρια. Αυτή είναι η Αμερική και το Brick Dream της Αμερικής. Ακριβώς. Άτσε. Ακριβώς. Αλλά ο Τραμπ χτυπάει άγγελες στην απληστία τους για να βγάλουν κάποια εκατοστάρικα το αμάξι παραπάνω. Προτιμούν να μετακομίσουν κάποια εργοστάσια στο Μεξικό. Ακριβώς. Για να, ας πούμε, για να χτίσουν τα αυτοκίνητά τους εκεί, να τα κατασκευάζουν εκεί. Να γλιτώσουν. Ο Τραμπ τι λέει? Λοιπόν, ποια θα είναι τα savings που θα πας στο Μεξικό? Παράδειγμα, 30%, πολύ ωραία. Εγώ θα σε φορολογήσω 35% για να το πουλήσεις στην Αμερική. Ακριβώς, καλά θα κάνει. Ίσα ίσα. Έτσι το αμάξι, άγγελε, το αμάξι, άγγελε, άμα θέλει η Ford να βγάλει τα χρήματα που ήθελε να βγάλει, ας ανεβάσει την τιμή μετά 35%, να δούμε πως το αμάξι θα πληρώσει. Θα αναγκαστεί τώρα η Ford. Πως αμάξι θα πουλήσει. Αντί να πληρώσει το Αμερικανό εργάτη, θα πληρώσει το Αμερικανικό κράτος, σε τελωνίο. Ακριβώς. Έτσι η Ford διαλέγεις και παίρνεις. Ή τον Αμερικανό εργάτη θα πληρώσεις, ή το τελωνίο. Ένα από τα δύο. Δική σου, κύριε Ford. Τόσο απλό είναι. Πολύ απλό. Και δική σου. Άμα τα κατασκευάζεις εδώ, δεν έχεις τελωνείο. Και θα παίρνει ο εργάτης 27 δολάρια την ώρα. Όχι 60 που μας λέει ο επαγγελματίας ψεύτης. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω, Άγγελε. Έγινε, Γιώργο. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Άγγελε. Ναι. Γεια σου, Κώστα. Γεια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θωμά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ο ψευταράκος ο άλλος που είπε για μισό εκατομμύριο δολάρια, 800 δολάρια το μήνα, τι σχολείο έχει τελειώσει, νευτερινό? αυτό εδώ είσαι, δεν μου έδωσε ο Άγγελος να το σχολιάζω. Με 600.000... Συγγνώμη, άτομα, και εγώ στο Καναδά μαζί είμαστε, στο Τορόντο. Πού το βρήκε αυτός? 800 δολάρια με 600.000 σπίτι. Πάνω από 3.000. Χοντρά. Yeah, με 600-800 δολάρια το μήνα, εδώ στη Φλόριδα παίρνεις ένα σπίτι 60.000 δολάρια. Με 800 δολάρια το μήνα παίρνεις ένα τροχόσφαιρο και το βάζεις στο πάρκι. Κοίταξε, εδώ στη Φλόριδα αυτός για να πληρώσεις 800 δολάρια είναι 70.000 δολάρια με τα interest. Καλά, εντάξει, τώρα τα παραείπε και ο κρατής μας. Δεν το παραέλεγε. Αφού δεν περίμενε να ακούσεις τι να τον πεις και μιλούσε πάνω σου. Μα δεν σταμάταγε να μιλήσει κιόλας. Δεν σταμάταγε. Δεν σταμάταγε. Λοιπόν, τι άλλα νέα από το Τορόντο, Κώστα? Το κρύο έχει, αφού το είπε ο Θωμάς. Κρύο, και εσάς κρύο έχει και πάνω. Έχουμε το Σπύρο, σε τη γραμμή. Έγινε λοιπόν, Άκης, καλό βράδυ. Γεια σου, Θωμά, και καλή εκπομπή. Γεια χαρά. Και να προσθέσεις το Καμένο. Γεια χαρά. Είναι καλός, κρατάει άμυνα με το Τζίπρα. Για να δούμε. Άντε, γεια. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, λέγεται. Έλα, Άγγελο. Καλησπέρα. Ήθελα να πω, να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο εκεί πέρα, που πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι σέβομαι τη γνώμη του. Ξέρει, είναι αρκετά, ξέρει αρκετά. Αλλά είπε κάτι για αυτό τον ψευστράκο, όπως τον είπε. Δεν πάνε το μη ψεύσει τον άνθρωπο, αλλά είναι ο άνθρωπος, ήταν εκτός. Εγώ του πάει σε άλλο πλανήτη, ζει σε άλλο πλανήτη. Ναι, εντάξει. Παραδέχομαι ότι ορισμένα πράγματα είναι υπερβολικός. Αλλά εγώ θα σου πω ένα πράγμα, Άγγελο, εδώ στην Φλόριδα. Εγώ είμαι 2,5 χρόνια εδώ τώρα. 2,5 χρόνια.
2,5. Μπράβο. Έχω αρκετά προβλήματα με τους γιατρούς. Εντάξει. Ναι. Ο πρώτος γιατρός που είχα, και δεν τρέπομαι ούτε φοβάμαι να το πω, ήταν μια γυναίκα στο Μουγκ Ρόουντ από τις Ινδίες. Εντάξει. Ναι. Εγώ, Άγγελο, παίρνω 30 χρόνια. Παίρνω ένα φάρμακο για το κολέστερο, το οποίο με βοηθάει. Με βοηθάει πολύ. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή, η γιατρός αυτή, αν την πω γιατρός, ήθελε να μου αλλάξει το φάρμακο, να μου δώσει ένα φτηνό. Συγγνώμη, παιδί μου, εγώ θέλω αυτό το φάρμακο, αυτό με βοηθάει. Okay. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν μπορώ να σου δώσω αυτό. Γιατί η ασφάλεια δεν θα το πληρώσει. Σε λέω, περίμενε, λέω, θα σε βάλω εγώ κουμάντο στο account το δικό μου. Αν δεν το πληρώσει ασφάλεια, θα το πληρώσω εγώ. Να κάνω τη μεγάλη ιστορία αυτήνη, Γιώργο, να μην έγινε. Η γυναίκα αυτή με έδιωξε. Μου λέει, συγγνώμη, δεν μπορώ να σε πάρω άλλο, γιατί δεν πας με τις ιδέες τις δικές μου. Okay. Τώρα το έγινε με αυτήν, ακριβώς αυτό που είπα αυτός ο ψευτράκος που λέει ο Γιώργος, ότι ασφάλειες, του βάλανε, λέει, γιατί να πληρώνουμε αυτά τα φάρμακα, δώσω τα άλλα που είναι πολύ πιο φτηνά. Το δικό μου έκανε 340 δολάρια, η δόση ας πούμε, το άλλο έκανε 40-50. Φεύγω από αυτό, ναι, πάω σε μία άλλη που είναι εκεί στο πολύ γνωστή στο χωριό, είναι και αυτή η Διάνα, ανάλαβε το γενοτογραφείο μιανού Έλληνα που ήταν. Ινδιάνοι μπήκανε και εκεί. Ε? Ινδιάνοι μπήκε από εκεί, από τις Ινδίες, τέλος πάντων. Από τις Ινδίες αυτή, right. Κάνω γυναίκα μου, της κάνω διάγνωση με το για καρκίνο στα πεμόνια. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα, Άγγελο. Έτσι. Λοιπόν, μου κάνει τελικά, να μην πάλι να τα πω γρήγορα, μου κάνει ένα appointment στο χειρούργο. Πάω στο χειρούργο. Η γυναίκα μου πριν μία εβδομάδα είχε κάνει biopsy. Ξέρετε, μου ο χειρούργος. Δεν μπορώ να μου λέει να σου πω τίποτα, κύριε Πάδε. Γιατί δεν μου είχε στείλει η γιατρός σου τα αποτελέσματα, τα έκος, ας πούμε, από το βαϊάψι. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα ήθελε να πει με λίγα λόγια αυτός ο ψευτράκος. Δεν σου λέω ότι είναι σωστός σε όλα που είπε, αλλά είπε και πολλά αληθινά που συμβαίνουν σήμερα. Καταλαβες. Ναι. Λοιπόν. Ότι με γιατρούς, ότι πολλά, σε αυτό είναι άλλο θέμα αυτό. Εγώ μιλάω για την οικονομία, τώρα μιλάμε για γιατρούς. Οι γιατροί οπωσδήποτε, όπως ξέρω εγώ, εντάξει, εάν είναι κανένας γιατρός ο οποίος είναι καλός και ο οποίος θέλει να βοηθήσει και να πιστεύει τον όρκο το οποίο έδωσε για τους αρρώστους, είναι εκτός εργασίας μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δεν θα το δεχτούν όχι μόνο οι ασφάλειες, αλλά θα το δεχτούν και οι λεγόμενες φαρμακευτικές εταιρείες. Διότι οι φαρμακευτικές εταιρείες, πρόσεξε, ξέρω ακριβώς ότι είναι, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς οι οποίοι γνωρίζω πολύ καλά, είναι ένα κύκλωμα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Αμερική έχουν το λόμπι. Βλέπεις ότι έχουν ανοίξει εργοστάσια, μαγκαζιά, δεν που πουλάνε τα ίδια φάρμακα από τον Καναδά, τα οποία είναι 70% φθηνότερα. Τα ίδια φάρμακα. Βέβαια. Γιατί το κάνουν αυτό? Διότι οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι γιατροί θέλουν τους αρρώστους να είναι πιο άρρωστοι. Σε φορτίζω και φάρμακα, δώσε φάρμακα και τα πάντα. Άστα. Έχω δει περιπτώσεις και καταστάσεις που είναι να τραβάς, ας πούμε, τα μαλλιά σου. Τι να σου πω, οι άνθρωποι ταλαιπωρούν και είναι κρίμα. Κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, και λέω, ήθελα να 2-3 μέρες τώρα να πάω τηλέφωνο, δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή, που μιλάτε πολύ για τον Τρομπ. Okay? Ναι. Ένα πράγμα απλό θα πω. Γιατί πιστεύω στον Τρομπ? Όπως έχουν καταντήσει όλοι οι πολιτικοί, όχι της Αμερικής, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Έχουν καταντήσει Αμερική, οι πολιτικοί, να πηγαίνουν στο σχολείο, και αυτό θέλουν να τα ακούσουν όλοι και πρέπει να το καταλάβουν. Πάνε στο σχολείο για να μαθαίνουν πώς λένε ψέματα, να κάνουν σε αυτήν το φτωχό λαό. Ο Τρομπ έχει πάει στο σχολείο να μάθει οικονομικά, πώς να κάνει λεφτά και πώς να κάνει safe λεφτά. Ναι, είναι εντάξει αυτό ή όχι? Ναι, κοίταξε, είναι businessman. Ακριβώς. Είναι businessman. Αυτό είναι χρειαζόμαστε στην Αμερική. Ωραία, λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Άντε, επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Άγγελε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ο Νίκος είμαι. Ο Νίκος. Ναι, με γνώρισες προχθές, σαν χέκο, anyway. Ναι, γεια σου, Νίκο.
Ναι, ήθελα να ξέρω πώς το βρίσκεις αυτούς τους ανθρώπους και τους βγάζεις στη γραμμή της. Τα δείχνουν όλα μαύρα, ρε παιδί μου. Λίγο χρώμα, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να βάλει κάπως. Λίγο χρώμα να μου, όλοι μαύροι να μου. Ακούω τον κύριο εκεί πέρα, μιλάει από τον Καναδά, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Τι είναι αυτό. Δημοσιογράφος και είναι εκδότης εφημερίδας Πατρίδας. Ναι, ρε, και δεν μου λέει πώς γνώριζε, ήθελα μια ερώτηση απλή. Να, σε ακούει, μπορεί να του μιλήσεις τώρα. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω, σε σένα θέλω να μιλήσω. Πώς γνώριζε πριν από καιρό ότι θα βάσανε φωτιά στο εκεί στην... Στην Ολύμπια. Στην Ολύμπια, πώς το γνώρισε. Να μας το πει, Θωμά. Πού της είναι. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να γνωρίζει. Δεν ξέρω τον κύριο που σου μιλάει, αλλά φαίνεται ότι δεν ζει στην κοινωνία. Ένας άγνωστος άνθρωπος, ένας του δημοτικού άνθρωπος, αλλά το μυαλό μου έχει... Επειδή είσαι του δημοτικού, δεν φταίω εγώ. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα, ναι, έχει... ότι αν εσύ έμεινες του δημοτικού. Δεν με κατάλαβες τι θέλω να πω. Ζεις στο 2016. Μιλάνε πολιτικοί μεταξύ τους και το τι μιλάνε το πιάνουν 500 χιλιόμετρα κάτω τα satellites και βγαίνουν στη δημοσιότητα. Έρχεσαι τώρα και μου ρωτάτε πως ένας δημοσιογράφος ήξερε κάτι που θα γίνει. Για Θωμά, να ακούσουμε τον ακροατή μας. Για να ακούσουμε. Τι θέλω να πω εγώ τώρα. Ότι βλέπω ότι και εσείς είστε ένας άνθρωπος του κατεστημένου, γιατί δεν βλέπω να είσαστε του συστήματος, γιατί δεν βλέπω να χρωματίζετε λίγο το τοπίο που όλοι μας το κάνουν μαύρο. Να πείτε εντάξει, alright. Βρίσκαμε έναν άνθρωπο, τον Αδάμ, ξέρω εγώ, κάτι να αλλάξει, κάτι να γίνει, κάτι καινούριο, ρε παιδί μου, να αλλάξει λίγο το σύστημα. Και εσείς δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα αυτό. Δηλαδή, έχετε πιάσει όλοι να μείνουν με ένα μαύρο πινέλο και τα μαυρίσετε. Τα κατάμαυρα τα κάνετε ακόμα πιο μαύρα. Με αυτό θέλω να καταλάβω. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπεις. Μπορεί να είναι λίγο στα γράμματα, αλλά το μυαλό μου έχει από τότε που βγήκε στην κοινωνία. Έχει αρχίσει και παίρνει χιλιάδες τροφές και έχει δει πολλά πράγματα και γνωρίζει πολλά περισσότερα από ό,τι νομίζετε εσείς. Εντάξει. Σας είπα ότι είναι το δημοτικό, δεν σημαίνει ότι το μυαλό μου είναι τούβλο. Εντάξει. Δεν δίνω δικαιώματα σε κανέναν να το λέει αυτό το πράγμα. Όσα γράμματα και να έχετε βγάλει ορισμένοι, το μυαλό του κάθε απλού ανθρώπου παίρνει στροφές, χιλιάδες στροφές και μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται γύρω του. Ναι. Μα καλά, τώρα δεν ήρθαμε εμείς να σε κατηγορήσουμε. Εσύ βγήκες να μας κατηγορήσεις. Τώρα μας κατηγορείς ότι σε κατηγορούμε. Δεν σε κατηγορούμε. Ακριβώς θα μου επιτρέψεις να σου πω εγώ κάτι. Ναι. Είσαι και εσύ ακριβώς θύμα του κατεστημένου. Το γεγονός ότι και ο ίδιος σου μου λες ότι είσαι του δημοτικού θα πει ότι υπήρξε κάποια αιτία στη ζωή σου και έμεινε στο δημοτικό. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά. Επομένως και... Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θύμα του κατεστημένου. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ευχαριστώ τον ακροατή μας. Να έχεις καλό βράδυ. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Στο Νέα Υόρκη είναι ένας στάθμος κάθε Σάββατο στις 7 η ώρα. Και μιλάει ένας είναι από την Ιγυρία. Είναι σπουδασμένος στη Θεσσαλονίκη. Τα ελληνικά του επτίστος. Πουλάει βιβλία ελληνικά. Μπράβο, έχει βιβλιοπωλείο στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη. Στο Broadway και 34th Street. Αυτό γίνει κάθε Σάββατο στις 7 η ώρα και μιλάει στη τηλεόραση. Αυτόν αναφέρεις μια μέρα πάνω που είναι μαύρος και αυτός είναι Έλληνας. Να το βρούμε και αυτόν. Λοιπόν, έγινε. Είναι μαύρος, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι μαύρος. Είναι από την Αφρική ο άνθρωπος. Τους ανθρώπους δεν τους βλέπουμε αν είναι μαύροι, άσπροι, κόκκινοι. Ναι, είναι από οτιδήποτε. Είναι Αφρικανός, ο οποίος όμως σπούδασε και έζησε στην Ελλάδα. Έμαθε την ελληνική γλώσσα, αγάπησε τον ελληνικό πολιτισμό, ασχολήθηκε με τα ελληνικά πράγματα. Θα το μάθουμε γι' αυτό, ναι. Σύμφωνοι. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Ναι, κοίταξε να δεις. Πριν δύο εβδομάδες ήταν αυτό που λέτε ψεύτη που είπες τη μαγική κουβέντα και σε έκλεισε. Ζει σε άλλο κόσμο, του λες. Αυτό του πάει εγώ. Λοιπόν, δεν το είπα ψεύτη, ζει σε άλλο κόσμο. Εγώ σου είπα τότε
ότι τι το άκουσες το παιδί είναι αλλού. Το παιδί έχει πάρει τα ποτάκλα μου με τις ιστορίες του. Τα χαπάκια του είναι χαπακομένος. Και αυτός, αυτός που λέει το δημοτικού, αυτός είναι... Τι καμίες είναι από μετά τεράτωρα. Είσαι σε δύσκολη περιφέρεια εδώ, να ξέρεις. Έχεις πολλά τέτοια. Δεν πειράζει, εντάξει, τα αντέχουμε. Καλό βράδυ. Θωμά, δεν μας παίρνει ο χρόνος, πρέπει να κλείσει την εκπομπή. Θα τα πούμε, Άγγελε. Σε παρακαλώ, κοίταξε το Skype. Θα σε πάρω αύριο να δούμε να το φτιάξω το Skype εκεί πέρα. Θα φέρω κάποιον, εντάξει, αύριο να το δει. Να το δει τι ακριβώς έχει. Εντάξει. Έγινε, Άγγελε. Θωμά, θα σου στείλω μερικές φωτογραφίες email. Σε παρακαλώ, δώσε έμφαση για την παρέλαση στο τάπο πλούς. Έγινε πάρα πολύ καλή η παρέλαση. Θα σου στείλω φωτογραφίες. Βάλε και τον καμένο πάνω. Θέλω να γίνει έμφαση εδώ. Εδώ όρια μπάρε. Εντάξει. Στείλτο και θα το βάλουμε. Έγινε. Γεια χαρά. Λοιπόν, έχω μια τελευταία γραμμή για ένα λεπτό. Λέγεται, παρακαλώ. Άγγελε, έχεις πρόβλημα με τη φωνή που σε τηλεφωνάνε, δεν ακούγεται. Πού δεν ακούγεται? Εσύ ακούγεις, αλλά οι ακροατές που σε μιλάνε δεν ακούγονται. Bye. Εντάξει, οι ακροατές ακούγονται καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Να περνάτε πάντα καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη στενοχωρήσεις, εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του, τι να πεις, ό,τι θέλει λέει ο καθένας, γι' αυτό λέγεται και Ελεύθερη Γνώμη. Πάντα διαφωνούμε και συμφωνούμε, τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή, πρέπει να υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά, διαφορετικά δεν γίνεται και εκπομπή. Σήμερα και σε λίγο θα έχουμε την εκπομπή ζώντας 100%. Μετά από 45 λεπτά θα έχουμε το αλάτι της γης. Ειδήσεις δεν θα έχουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Θα έχουμε στην υγειά σας, λέω, παιδιά. Ή μάλλον θα έχουμε το αλάτι της γης και πάλι από τις 8.30 μέχρι τις 12, whatever. Έχουν απεργία στην Ελλάδα για όλες τις ειδήσεις και όλα τα πρακτορία και όλα τα κανάλια εκεί πέρα. Αρχίσαν πάλι τα ίδια. Να περνάτε καλά, και για τα εισιτήρια σας για το Σάθι Ψάλτη πάρτε με τώρα τηλέφωνο στο 727-481-0812. Παραλαμβάνω, για τα εισιτήρια σας για το Σάθι Ψάλτη πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 481-0812. Τα εισιτήρια πουλούνται και οι τιμές είναι $75 οι πρώτες δύο σειρές, $50 τρίτη σειρά. Έχω κανένα δύο τραπέζια ακόμα με τη συντρίτη σειρά. Και τα υπόλοιπα είναι $40 το άτομο. Ελάτε και θα περάσουμε καλά. Γεια σας.